Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 15 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο. Μαθητής ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του σε γυμνάσιο στη Λεμεσό. Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα σήμερα δύο σημαντικά πορίσματα. Ευθύνες σε αστυνομικούς για το θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου. Στην νομική υπηρεσία και το πόρισμα Εμιλιανίδη για τις καταγγελίες Αριστοτέλους. Χαμός στην Επιτροπή Παιδείας. Διαπληκτισμοί και φωνές ανάμεσα σε Χριστοφίδη και Θεμιστοκλέους. Ουρές χιλιομέτρων στο Westminster για το ίστατο χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετα. Στην κηδεία της Βασίλισσας ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μένονται συγκρούσεις στην Ουκρανία. Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συμφωνία και χειρίας με το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε η Αρμενία σε ισχύ από χθες το βράδυ. Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα παραδόθηκε το πρωί το πόρισμα για το θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, από το οποίο προκύπτουν ευθύνες σε 5 αστυνομικούς. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Μάρκου. Χριστίνα. Χριστίνα, μας ακούς? Ναι, καλό μεσημέρι, καλό Στέφανη, μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι. Οι ποινικοί ανακριτές Στέφανη Σάβας Μάτσας και Αντώνης Αλεξόπουλος παρέδωσαν σήμερα το ογκοδέστατο πόρισμά τους για την πολύκροτη υπόθεση με τον θάνατο του 25χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, που πριν από 17 χρόνια είχε εντοπιστεί νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας. Παραδόθηκε σήμερα λοιπόν στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαβίδη. Οι ανακριτές είχαν, Στέφανη, μάλιστα και μονόρη συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα μετά την παράδοση του πορίσματος. Σε αυτό το πόρισμα λοιπόν, που είναι μεγάλο, 92 σελίδων, επιρρύπτονται ευθύνες σε 5 πρόσωπα, 4 πρώην αστυνομικούς και έναν πολίτη. Καθοριστικό ρόλο τώρα για την κατάληξη στην υπόθεση είχε ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στα οστά του εθνοφρουρού μετά την εκταφή του από το κημητήριο της Φαλαγγιώτισσας, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατός του επήλθε δια στρακαλισμού. Σε δηλώσεις στο ποινικό, ο ανακριτής Σάβας Μάτσας ανέφερε πως μετά από την μελέτη του μαρτυρικού υλικού διαπίστωσαν ορισμένα γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την εκταφή, ενώ απάντησε καταφατικά ερωτηθείς σε κατά πόσο πρόκειται τελικά για εγκληματική ενέργεια. Ο Γενικός Εισαγγελέας αναμένεται, Στέφανη, να μελετήσει το πόρισμα των ανακριτών και να δώσει οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Χριστίνα, μένεις μαζί μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του ποινικού ανακριτή Σάβα Μάτσα και του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαβίδη. Μετά από την μελέτη ενός ογκώδους μαρτυρικού υλικού, διαπιστώσαμε ορισμένα γεγονότα που προέκυψαν μετά και την εκταφή. Κάνουμε ορισμένες εισηγήσεις σχετικά με την νέα διερεύνηση και καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αρμόδιος για να αποφασίσει για το τι τελικά θα γίνει και ποια θα είναι η συνέχεια σε αυτή την υπόθεση είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και ελπίζουμε ότι έχουμε κάνει μια αντικειμενική έρευνα, εντελεχή, δίκαιη και βοηθήσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να αποτυπώσουμε τα γεγονότα όπως προκύπτουν μέσα από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, το οποίο αφορά γεγονότα από το 2005 μέχρι σήμερα. Σήμερα συμπληρώθηκε ακόμα μια σελίδα στο δράμα του άτυχου στρατιώτη Θανάση Νικολάου με τη συμπλήρωση της ποινικής έρευνας την οποία αποφάσισα να διατάξω μετά από συνεννόηση μετά και από επιθυμία της μητέρας της. Θυμάστε ότι όταν έγινε αυτή η εξέλιξη είχα πει ότι μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε τον χρόνο 17 χρόνια πίσω
για να μπορούσαμε να, να κάναμε να γινόταν η σωστή διερεύνηση τότε που τα γεγονότα ήταν πρόσφατα. Έχω παραλάβει την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Μάτσα και τον κύριο Αλεξόπουλο για την εντατική δουλειά που έχουν κάνει. Σίγουρα η διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει είναι αυτή που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές, που είναι το πόρισμα να τύχει εντελεχούς μελέτης από λειτουργούς της νομικής υπηρεσίας, να αξιολογηθούν οι εισηγήσεις και να ληφθούν οι αποφάσεις μέσα στα συνταγματικά πλαίσια της αρμοδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα. Χριστίνα, επιστρέφουμε πίσω σε σένα, καθώς σήμερα το απόγευμα παραδίδεται στη νομική υπηρεσία και το πόρισμα του Αχιλέα Εμιλιανίδη μετά τις καταγγελίες της Διευθύντριας των Φυλακών σε βάρος ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας. Ακριβώς, Στέφανη, στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα παραδίδεται σήμερα το απόγευμα το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή του Αχιλέα Εμιλιανίδη, ο οποίος ορίστηκε για να διερευνήσει τις καταγγελίες της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους κατά του ανωτέρου αξιωματικού της αστυνομίας. Στα box files τώρα που θα παραδώσει ο Αχιλέας Εμιλιανίδης στην νομική υπηρεσία θα βρίσκονται έγγραφα από την ΙΚΑΝ και τις κεντρικές φυλακές, καθώς και βίντεο, κάποια εκ των οποίων έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν γεγονότα τα οποία είχαν διαδραματιστεί εντός των κεντρικών φυλακών και κάποια τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο τον Βαρυπινίτη. Σήμερα, Στέφανε, εκπνέει και το χρονοδιάγραμμα της διαθεσιμότητας του διοικητή της ΙΚΑΝ με την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου να αναμένεται να αποφασίσει ανάλογα με το πόρισμα του Αχιλέα Εμιλιανίδη εάν ο αξιωματικός θα επιστρέψει ή όχι στα καθήκοντά του. Ή αν θα παραμείνει σε διαθεσιμότητα. Να δούμε, Χριστίνα, τι δήλωσε σχετικά ο Γενικός Εισαγγελέας. Σήμερα λήγει η προθεσμία της παράδοσης του πορίσματος από τον ποινικό ανακριτή κ. Εμιλιανίδη σχετικά με το θέμα της καταγγελίας της διεύθυνσης των φυλακών εναντίον ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας. Εντός της ημέρας, κατά πάσα πιθανότητα κάποια στιγμή το απόγευμα, θα έρθει ο κ. Εμιλιανίδης εδώ και θα παραδώσει το πόρισμά του και σε αυτή την υπόθεση επίσης θα αξιολογηθεί όλη η μαρτυρία, όλο το μαρτυρικό υλικό, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις των πορισμάτων, για να αποφασιστεί κατά πόσον ενδείκνεται η λήψη οποιονδήποτε περαιτέρω μέτρων συνεπειά αυτού. Χριστίνα, πίσω σε σένα και πάλι, οι αρχές εισηγούνται ποινικές διώξεις για το θάνατο του καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος και κατά τη διάρκεια άσκησης που πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου τον περασμένο Ιούνιο. Ναι, Στέφανη, και σύμφωνα με την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής του θανάτου του καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα μέλη της ανακριτικής ομάδας να μεταβούν και στην Ιταλία με σκοπό να παραδώσουν ένα συγκεκριμένο τεκμήριο και θα παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με την αστυνομία θα επιστρέψουν οι ανακριτές με την ολοκληρωμένη πλέον έκθεση της υπόθεσης. Όπως έγραψε, Στέφανη, και ο Φιλελεύθερος εφημερίδα, κρίθηκε σκόπιμο πριν την παράδοση του πορίσματος από την αστυνομία αστυνομική υπηρεσία να εξασφαλιστεί μαρτυρία από το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου για τις συνομιλίες εντός του σκάφους πριν την πτώση του καταδρομέα. Μετά από αίτημα λοιπόν της δικαστικής συνδρομής στην Ιταλία, οι αρχές της χώρας ανάψαν το πράσινο φως για μετάβαση ανακριτών στο εργοστάσιο της κατασκευάστρας εταιρείας με σκοπό να ληφθεί μαρτυρία από τις συνομιλίες εντός του ελικοπτέρου. Χριστίνα Μάρκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν λένε να εξαλειφθούν, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά βίας στα σχολεία. Αυτή τη φορά ένας μαθητής ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του σε γυμνάσιο της Λεμεσού με το σοκαριστικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Πάμε στον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακού. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία χθες από τους γονείς του παιδιού, σωστά? Ναι, χθες το απόγευμα οι γονείς επισκέφθηκαν τον τοπικό αστυνομικό σταθμό και έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σε σχέση με το συμβάν που φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο που μεταδόθηκε χθες από διάφορες πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Το περιστατικό συνέβη χθες επίσης, κύριε Κυριάκου? Ναι, χθες το πρωί. Ναι, την ώρα του σχολείου. Ο ανήλικος δέχτηκε επίθεση από άλλους δύο-τρεις συμμαθητές του. Ναι. Τον έσπρωξαν και τον τράβησαν τα μαλλιά.
και ακολούθησαν όσα έχετε δει στο σχετικό βίντεο. Γνωρίζετε αν είχε γίνει και πέρσι καταγγελία από τη μητέρα του παιδιού ότι το παιδί δεχόταν μπούλινγκ εδώ και είχαν καιρό. Είχαν αναφερθεί κάποια περιστατικά, τα οποία όπως είχαν ζητήσει οι γονείς να γίνουν κάποιες σχετικές συστάσεις, τα πράγματα το οποίο και έγινε. Ήταν για θέματα ότι για εξύβριση και για άλλες απειλές. Και άλλες απειλές. Δεχόταν το παιδί δηλαδή. Ναι. Ναι. Πώς θα χειριστείτε, κύριε Κυριάκου, την υπόθεση αυτή, αφού σε αυτό το τραγικό περιστατικό εμπλέκονται παιδιά κάτω των 14 ετών. Είναι ανήλικοι, έχετε ενημερώσει το Γραφείο Ευημερίας και το Υπουργείο Παιδείας? Από την πρώτη στιγμή είχε ενημερωθεί το Γραφείο Ευημερίας, καθώς και η Διεύθυνση του Σχολείου. Σήμερα το πρωί, αξιωματικός και άλλα μέλη της αστυνομίας επισκέφθηκαν το σχολείο, όπου είχα σύσκεψη με τον Διευθυντή, αλλά και τις υπηρεσίες κοινωνικής ενημερίας. Ναι. Σε μια προσπάθεια να συντονιστούμε τις ενέργειες για να διερευνηθεί αυτό το συμβάν. Θα λάβουμε καταθέσεις, θα κληθούν οι γονείς των άλλων παιδιών, αλλά και οι ανήλικοι, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας για παιδιά σε σύγκρουση με τον νόμο. Όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, πρόκειται για άτομα τα οποία δεν φέρουν ποινική ευθύνη, όμως η αστυνομία θα διερευνήσει το συμβάν και θα σταλεί σχετική έκθεση στους αρμόδιους αρχές. Ναι. Κύριε Κυριακού, το άλλο, το δεύτερο, αν θέλετε, ανησυχητικό που προβληματίζει είναι ότι τα άλλα παιδιά παρακολουθούσαν το ξυλοδαρμό και δεν έκαναν τίποτα για να τον σταματήσουν. Αντίθετα, τραβούσαν βίντεο και το κυκλοφόρησαν, όπως είπατε και εσείς στο διαδίκτυο. Η πράξη αυτή δεν είναι αδίκημα? Το να υπάρχει παράβαση των προσωπικών δεδομένων, εάν φαίνονται πρόσωπα άλλων ατόμων σε σχέση με αυτό που κυκλοφόρησε. Όποιος έχει παράπονο θα πρέπει να το υποβάλει στην αστυνομία. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κυριάκου, να δούμε και τα άλλα θέματα του αστυνομικού δελτίου. Ένα αυτοκίνητο στείλε μεσοτυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα. Πρόκειται για εμπρισμό? Από τις εξετάσεις που συνεχίστηκαν σήμερα, φαίνεται να πρόκειται για τυχαία φωτιά, αφού επιθεώρηκαν κάποια κλειστά κυκλώματα και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε κίνηση την ώρα της φωτιάς και η φωτιά φαίνεται να εξεράγει από μόνο της. Μάλιστα. Ενώ είχαμε και καταδίωξη χθες το βράδυ στους δρόμους της Λεμεσού και δύο συλλήψεις. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, γύρω στις 2:45 περίπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού εντόπισε ένα υποπτωπά, το οποίο βέβαιναν δύο άτομα, το οποίο ανέγραψαν για έλεγχο. Από έρευνα που έκαναν στο όχημα, εντοπίστηκε ένας θερμοσύμφωνας, ο οποίος φαινόταν ότι πρέπει να έχει κλαπεί από κάποια οικονομή. Ο οδηγός και συνοδηγός δεν μπορούσαν να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις σε σχέση με την κατοχή αυτού του θερμοσύμφωνα και συνελήφθηκαν για αυτόφωνο οδηγείο της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα οδηγεί τον χωρίς να έχει κανονική άδεια οδηγού και χωρίς ασφάλεια, ενώ το ήταν και δηλωμένο ως ακινητοποιημένο. Τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία? Δεν πρόκειται για άτομα τα οποία μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες άλλες υποθέσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Καλή σας συνέχεια. Επίσης, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στον κύριο Στίβ Θεοδούλου, τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Αμοχώστου. Χειροπέδες σε 41χρονο από την Τουρκία για απαγωγή και ξυλοδαρμό. Περάσατε, κύριε Θεοδούλου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, οδήγησε με τη βία 47χρονο στο διαμέρισμα της πρώην του και τους ξυλοφόρτωσε. Πώς έχει ακριβώς η υπόθεση αυτή? Ναι, ακριβώς. Όπως αναφέραμε, το δικαστήριο χθες στο Παραλίμνη εξέδωσε διάταγμα κράτησης σε 41χρονο έτοιμη ασύλου από την Τουρκία για περίπου 8 ημερών, ο οποίος είχε συλληφθεί το πρωί της ίδιας ημέρας για αδικήματα απαγωγής, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και απειλής. Συγκεκριμένα, το βράδυ της 12 Σεπτεμβρίου στην Αγία Νάπα, ο 41χρονος φέρεται να εξανάγκασε με βία 47χρονο από τον Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμον κάτοικο στην Κύπρο για να εισέλθει στο όχημα του και στη συνέχεια τον μετέφερε παρά τη θέλησή του στο διαμέρισμα 46χρονης από την Νορβηγία, η οποία διαμένει στο παραλίμνη και με την οποία φέρεται ο 47χρονο να διατηρούσε στο πρόσφατο παρελθόν δεσμό. Σύμφωνα με την μαρτυρία, ο 40χρονος φαίνεται να εισήλθε παράνομα και με βία στο διαμέρισμα της 46χρονης, κρατώντας τον 47χρονο από τον λαιμό και στην παρουσία της άρχισε να το χτυπά με τα χέρια και τα πόδια του, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε και χτύπησε και τη 46χρονη. Στα πλαίσια αυτά, 46χρονη φαίνεται να κατόρθωσε να καλέσει την αστυνομία, η οποία τα αποκρίθηκε άμεσα,
αλλά ο 41χρονος με την άφηξη του περιπολικού και στη θέα το φάρο κατάφερε να βυθίξει από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος της 46χρονης και να τραβήσει ζημί. Μάλιστα. Εναντίον του 41χρονου, από ό,τι εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία του από τις μαρτυρίες των εμπλεκομένων, εξασφαλίστηκε ένα μέσα εναντίον του μαρτύρησης και καταζητήτο με αποτέλεσμα να γίνει κατορθωτή η σύλληψή του το πρωί χθες 14 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άγρια καταδίωξη στον Μπροταρά. 22χρονος τουρίστας οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς άδεια. Ναι, ναι, ακριβώς. Τις πρωινές ώρες της 15 Σεπτεμβρίου, ενώ μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης της Αμοχώς του βρισκόταν στην περιοχή Καπαρίς στον Πρωταρά, αντιλήφθηκαν όχημα να οδηγείται με λιγιωδήν ταχύτητα, ο οδηγός ο οποίος οδηγούσε αναλόγιστα επικίνδυνα και απερίσκεπτα. Mm-hmm. Στη θέα του πιο πάνω οχήματος, τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Αμοχώς του ακολούθησαν το όχημα περιπολικό και με τη χρήση φάρων και σιρήνων κάλεσαν τον οδηγό για να σταματήσει. Αντί αυτού, όμως, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα, συνεχίζονταν να οδηγά αλόγιστα επικίνδυνα και απερίσκεπτα, θέτοντας σε μεγάλων κινδύνων άλλους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο αλλά και σε παραπλήσιες περιοχές. Εν τέλει, σε κάποιο σημείο του δρόμου που υπήρχε ένα διέξοδο, ο οδηγός του οχήματος κατέστη δυνατόν να ανακοπεί και ο ίδιος η θέα των μελών της αστυνομίας εξήφθη του οχήματός του και κινήθηκε αναπηρητικά προς το μέρος του, προσπαθώντας να τους επιτεθεί. Τότε ο οδηγός του οχήματος συνελήφθηκε για αυτόφορο αντίγημα και κατά τη σύλληψη του έφερε αντίσταση. Διενεργήθηκε έλεγχος άλκοτες στον οδηγό και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το όχημα του υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ότι έφερε ένδειξη 70 μιλιγκράμμ αντί 9 μιλιγκράμμ που είναι το όριο για άτομο το οποίο οδηγεί χωρίς να είναι κάτω από άδεια του οδηγού. Όπως διαφάνηκε ότι οδηγούσε ο 22χρονος, όπως επίσης και το ότι δεν καλυπτόταν από πιστοποιητικών ασφαλείας. Mm-hmm. Ναι. Επειδή πρόκειται για τουρίστα, κύριε Θεοδούλου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, αντιλαμβανόμαστε για κάποιο χρονικό διάστημα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Οδηγείται στο δικαστήριο, τι ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία? Βασικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για τουρίστες, οι οποίες σίγουρα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φύγουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, γίνεται άμεση συμπλήρωση των υποθέσεων και άμεση καταχώρησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Η υπόθεση καταχωρήθηκε σήμερα το πρωί στο δικαστήριο και ακόμα αναμένεται η εκδίκαση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδούλου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Πάμε στην Ειρήνη Κυριάκου τώρα, καθώς είχαμε ατύχημα στο ναυάγιο Ζινοβία και ο Δήτης βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανε. Η επιχείρηση διάσωσης Δήτη πραγματοποίησε το κέντρο συντονισμού έρευνας διάσωσης Λάρνακας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης Λάρνακας έλαβε πληροφορία που αφορούσε καταδυτικό ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου Ζινοβία. Το κέντρο κινητοποίησε άμεσα ταχύπλοιο της λιμενικής και της ναυτικής αστυνομίας, το οποίο παρέλαβε τον Δήτη και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του για νοσηλεία σε υπερβαρικό θάλαμο, καθότι παρουσίασε συμπτώματα της νόσου των Δυτών. Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ειρήνη, για την ενημέρωση. Στη Βρετανία τώρα ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται στο Westminster για το ίστατο χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ. 6 με 7 ώρες η αναμονή για τους χιλιάδες Βρετανούς και τουρίστες που αποτείουν φόρο τιμής στην εκλειπούσα μονάρχη. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν δίπλα από το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η σωρός της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Westminster. Οι πολίτες, εμφανώς συγκινημένοι, έσκυβαν το κεφάλι σε ένδειξη σεβασμού για την νεκρή Βασίλισσα. Άγρυπνοι φρουροί, οι φύλακες του πύργου του Λονδίνου και οι στρατιώτες που εναλλάσσονται ανά λίγες ώρες. Η σωρός της Βασίλισσας θα παραμείνει εκεί έως τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η κηδεία της. Ήταν μια πολύ συγκινητική εμπειρία. Είναι σουρεαλιστικό. Είμαστε στην ουρά για 6 με 7 ώρες και τελείωσε τόσο γρήγορα. Όμως εντός της αίθουσας ήταν εντυπωσιακά. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία και δεν ήταν δυνατόν να μην συγκινηθείς. Είμαι από τη Μαλαισία και μεγαλώσαμε γνωρίζοντας... Sorry.
Δεν ήξερα πραγματικά ότι σήμαινε τόσο πολλά για εμένα. Ήταν πολύ συγκινητικά μέσα. Όμορφα, ειρηνικά. Το στέμμα άστραφτε. Η Βασίλισσα είναι για μένα το γυναικείο πρότυπο και μας έκανε περήφανος. Η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ θα γίνει στο Αβαίο του Westminster, παρουσία ξένων ηγετών. Επιστρέφουμε στο περιστατικό του ξυλοδαρμού του μαθητή σε σχολείο στη Λεμεσό και πάμε στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μία πρώτη τοποθέτηση, κύριε Μιλωνά. Αρκετά τα περιστατικά βίας στα σχολεία. Τι γίνεται, γιατί συμβαίνουν, πού είναι οι καθηγητές, επιτηρητές στα σχολεία, υπάρχουν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Ναι, πού είναι οι καθηγητές, πού είναι οι γονείς, πού είναι η γειτονιά, πού είναι ο κόσμος, ο παλιός του λαού μας, που είχε σεβασμό, που ασχολείται με τα παιδιά του. Είναι χθε που θα του πάρουν από το χέρι για να του κάνουν ανθρώπου, όπω ένα είπα, που δεν μα όλα αυτά χάθηκαν, κυρία Φλωρίδου, και υπάρχει λόγο που χάθηκαν. Ο καθένα έχει την εξήγηση του, βέβαια. Είναι καταδικαστέων, θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλου για τιμωρία των ενόχων με του ευδεδειγμένου παιδαγωγικού τρόπου πάντα, εννοείται. Αλλά θα πρέπει να έχουν συνέπειε. Αν δεν έχουν συνέπειε, θα μα βρουν μπροστά του. Όλοι. Και θα έχουν συνέπειε. Και συνέπειες, αλλά και όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το μερίδιο που μας αναλογεί, κύριε Μιλωνά, όπως είπατε προηγουμένως. Από τις ευθύνες και τα γενικόλογα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει σε αυτόν τον τόπο κάποιοι να τιμωρούνται. Και σιγά-σιγά θα ανακαλύψουμε όλοι μαζί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτήν τη ζωή, μη σεβόμενοι τους άλλους, που είναι διαφορετικοί, πώς μπορούμε όμως, όμως να τιμωρήσουμε ανήλικα παιδιά? Μπορούμε, αγαπητοί κύριε Αυτόδη, μπορούμε, υπάρχουν τρόποι. Τα παιδαγωγικές μέθοδοι με τιμωρία είναι πολύ διαδεδομένο σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός στην Κύπρο, του απόματος, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Στις υπόλοιπες χώρες, πιστέψτε με, έχουν πειθαρχικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται για ανήλικους. Μόνο στην Κύπρο βρήκαμε αυτό το παιχνίδι και αν έχουν και πλάτες, μπορούν να καλυφθούν. Δεν θα έχουν πλάτες, κυρία Φλωρίδα. Θα σας θυμίσω ότι χάσαμε έναν έφηβο στις Τρούλους από τον Μπούλινγκ. Θα σας το θυμίσω, υπάρχει απόφαση. Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε μάλιστα αυτό. Οπότε δεν μπορεί να συνεισφέρει αυτή η κατάσταση, γιατί αν είδαμε ένα βίντεο εμείς, σημαίνει ότι κυκλοφορούν άλλα 500-600 βίντεο τα οποία μπορεί να μην είδαμε εμείς. Ναι. Και άλλα τόσα που δεν κινηματογραφούνται από τις σημασίες τους. Οι οποίοι το επικίνδυνο στην περίπτωση ήταν ότι δεν βρέθηκε ένα παιδί να σταματήσει απέναντι. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε. Να οπότε πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί. Είμαστε όλοι υπευθύνοι σαφώς. Περισσότεροι από όλους είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν είναι το πρώτο εργαλείο. Αλλά είμαστε όλοι εμείς συνυπεύθυνοι γιατί έκαναμε μια κοινωνία που περισσότερο νοιάζεται για το θεατή, είναι παρά για την ουσία. Κύριε Μιλωνά, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν προβληματικοί μαθητές ή προβληματικά σχολεία? Γιατί είναι κάποια σχολεία τα οποία έχουν στοχοποιηθεί, έτσι. Τον τόπο τον κάνουν οι άνθρωποι, κυρία Φλωρίδου. Δεν υπάρχει θέμα προβληματικού σχολείου, προβληματικού μαθητή. Υπάρχει πρόβλημα ατομικών ή συλλογικών, το οποίο πρέπει να επιλύουμε. Δεν είναι θέμα στοχοποίηση κανενό. Ναι. Κάποια σχολεία μπορεί να έχουν προβλήματα για να κρύβουν. Για παράδειγμα, είμαστε χθες σε κάποια σχολεία που περιοδεύσαμε και ρωτούσαν οι γονείς αν μας ενημέρωσαν για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας ενημερώσουν, το γνωρίζουμε. Τα ναρκωτικά είναι παντού. Το bullying είναι παντού. Λοιπόν, εμείς που τα ακούμε, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και είμαστε και υπεύθυνοι για κάποια πράγματα και είμαστε και γονείς. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε λίγο και να δίνουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά μας. Λίγο παραπάνω χρόνο. Λίγο παραπάνω χρόνο να ασχοληθούμε μαζί τους, λίγο παραπάνω χρόνο να βάλουμε μια σειρά στα γεγονότα της ζωής τους και από εκεί και πέρα θα είναι καλύτερα πράγματα, όπως και η εκπαιδευτική. Να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία σε αυτά τα παιδιά, να λιγοστέψουμε λίγο πράγματα που μπορούν να λιγοστέψουν στη σχολεία μας και το κυριότερο να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτήν τη ζωή. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες λειτουργίας. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος θέλει να ζει στη ζούγκλα, μπορεί να μετακομίσει στη ζούγκλα. Αν έχουν κάποιους που θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Ναι. Και μου δίνετε την πάσα, κύριε Μιλωνά, να σας πω ότι ενώ γινόμαστε μάρτυρες σε τέτοια θλιβερά περιστατικά, υπάρχει μια επιτροπή παιδείας της Βουλής, στην οποία τσακώνονται και βρίζουν. Είχαμε νέο επεισόδιο χθες μεταξύ του κυρίου Θεμιστοκλέους και του κυρίου Χριστοφίδη. Κάποιος εύλογα θα ρωτήσει τι παράδειγμα δίνεται στα παιδιά. Μα κυρία Φλωρίδου, δεν θυμάμαι σας την πασά, αλλά το πρωί σε έναν άλλο σταθμό είχα πει ότι μάλλον το βίντεο έδειχνε εμάς. Εμάς εννοώ τους ενήλικες. Αυτοί είμαστε. Γιατί με ρωτάτε? Γιατί εκπλήσεστε δηλαδή? Είναι προσβλητικό, αλλά δεν θα προσανατολιστώ. Θα αντιμείνω, θα θεωρήσω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και θα επαναληφθεί. Θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας το θέμα, κύριε Μιλωνά?
Από ό,τι άκουσα, ο κ. Χριστοφίδης θα το καταγγείλει. Θα κάνει καταγγελία, ναι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι την ίδια ώρα η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, εδώ και μερικές μέρες, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, τελειώνουμε στην Τριμήκλινη και πρέπει να πάω πίσω στη σύσκεψη, ναι. Ασχολείται με πραγματικά προβλήματα των σχολείων και όχι τα προβλήματα των βουλευτών. Πήγαμε την Περούντα, Μπελένδρη, Αγρόμο, προχθές ήμασταν Αιδίου, Μητσερών, Γλύρου. Τι διαπιστώσατε από αυτή την περίοδο, κύριε Μιλούνα? Υπάρχουν, κυρία Φλωρίδου, τα πραγματικά προβλήματα που είναι τα υλικοτεχνικά, που είναι οι εκτεραγές εγκαταστάσεις, ο υπερπληθυσμός και μερικά άλλα μικρά και ασήμαντα. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Εγώ πρέπει να τονίσω όμως ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας κάποια στιγμή και στην ουσία της εκπαίδευσης που είναι το περιεχόμενο και βέβαια στο ρολόγιο πρόγραμμα. Ναι, και το θέμα ασφάλειας όμως, κύριε Μιλούνα, γιατί είχαμε και καταγγελία χθες ενώπιον της Επιτροπής. Από τον κύριο Χρήστανθο Σαββίδη, τον συνάδελφό σας. Ότι ένα παιδί έπεσε μέσα σε λάκκο στο σχολείο. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι σε σχολείο, ήταν εκτός σχολικής μονάδας. Α, ήταν εκτός σχολικής μονάδας. Ναι, γύρω από το σχολείο, βέβαια. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει θέμα ασφάλειας. Όλα αυτά είναι πολύ δουλειά που πρέπει να όλοι μαζί να τα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλούνα. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Στην Αθήνα, κύριε Σάκη, κύριε, και ακολούθω στην κηδεία τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Πάμε στον Μάριο Καμιναρίδη. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Στεφάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σικρή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο στο εξωτερικό, όπου θα έχει σημαντικές έπαφες και συναντήσεις, Μαρία. Ναι, βεβαίως. Να αναφέρουμε από την αυριανή επίσκεψη πλέον του πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Γύρω στις 8 το βράδυ θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε δείπνο που παραθέτει η Κυπριακή Ένωση Πλειοκτών στην Αθήνα. Και αναμένεται το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να χωρίσει από την Αθήνα για Λονδίνο, όπου βέβαια θα είναι και επίσημα καλεσμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρώτη κυρία στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό θα γίνει πλέον τη Δευτέρα, όμως οι εκδηλώσεις προς τιμή των αρχηγών κρατών που θα παρευρεθούν εκεί ξεκινούν βέβαια και από την Κυριακή το βράδυ, όπου θα υπάρχει επίσημο καλωσόρισμα στο παλάτι του Buckingham από τον νέο βασιλιά προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους τους ξένους ηγέτες που θα παρευρεθούν εκεί. Και μετά από εκεί βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Στέφανη, ενδεχομένως την Τρίτη θα αναχωρήσει από το Λονδίνο, όπου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, Στέφανη, για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Τώρα, Μάριε, ενδεχόμενες αλλαγές στην νομοθεσία θα μελετήσει η κυβέρνηση μετά το πόρισμα της Επιτροπής Ασυμβίβαστου σε σχέση με τον πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ιθωμά Αντωνίου. Ναι, έτσι ακριβώς. Είχαμε επίσημη ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το θέμα χτες. Κρατώ από την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Πεντεκάνο, και εφόσον κρυφεί σκόπιμο, η κυβέρνηση θα προφύσει τροποποίησης στην νομοθεσία, ώστε αυτή να συνάδει με τις πρόνοιες που αφορούν τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Πλέον αυτών είμαστε όλοι σε αναμονή να δούμε πότε και πώς θα φέρει οι κανονισμούς, η τροπολογία των νόμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Καμιναρίδη. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας για χορηγήση ενισχυτικών δόσεων επικαιροποιημένων εμβολίων έναντι της COVID-19. Κύριε Θανασίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με την ενισχυτική τρίτη δόση. Ποια άτομα αφορά, κύριε Θανασίου? Η ενισχυτική τρίτη δόση είναι για τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, νομίζω ότι έχει παρέλθει περίοδος των 5 μηνών από την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Άρα 12 ετών και άνω μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση, ενώ τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη ενισχυτική, δηλαδή την τέταρτη δόση. Ποια άτομα αφορά? Όσον αφορά την ενισχυτική τέταρτη δόση, έχει μειωθεί το ηλικιακό όριο μετά από σύσταση της Επιτροπής και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα θα μπορούν να λάβουν την ενισχυτική τέταρτη δόση άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας οι επαγγελματίες υγείας ή άτομα που εργάζονται ή διαμένουν σε κλειστές δομές οίκους ευκυρίας. Και επίσης υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι εμπίπτουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Νομένου και πάλι ότι έχει παρέλθει περίοδος των 5 μηνών από την λήψη της ενισχυτικής τρίτης δόσης εμβολίου. Εντός της ημέρας, ενδεχομένως, αναμένεται και ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για την ημερομηνία διάθεσης αυτών των επικαιροποιημένων προσαρμοσμένων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κατηγορίες που προαναφέραμε για να λάβουν την ενισχυτική δόση εμβολίου. Μπορεί και κάποιος να σπεύσει σε εμβολιαστικό κέντρο τώρα,
να εμβολιαστεί είτε να αρχίσει το εμβολιαστικό του πρόγραμμα, γιατί δεν έχουν σταματήσει τους τελευταίους 24 μήνες να λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Ναι, τώρα θα το κάνει χωρίς τα επικαιροποιημένα όμως εμβόλια, έτσι. Αυτά είναι που περιμένουμε την ανακοίνωση το απόγευμα. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι, εργάζονται τα εμβολιαστικά κέντρα. Επικαιροποιημένα εμβόλια υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα παραλαμβάνουμε για το επόμενο διάστημα. Και το σημαντικό, κυρία Φλωρίδου, είναι να πούμε στους πολίτες ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία με τα επικαιροποιημένα εμβόλια και να, να ενισχύσουν, να θωρακίσουν την υγεία τους και όλοι μαζί να διασφαλίσουμε και τη δημόσια υγεία. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει κάποιος να εστιάζει ή να αναμένει ενδεχομένως ότι στην πορεία μπορεί να υπάρξει άλλο επικαιροποιημένο εμβόλιο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν θα προκύψει μια μετάλλαξη και αν θα υπάρξει άλλο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Άρα, το σημαντικό είναι ότι η Κύπρος, μετά από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας στο Άδικο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας στη Τσεχία, ήταν εκεί που συμφωνήθηκε με τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι όταν υπάρξουν επικαιροποιημένα εμβόλια, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα προμηθεύεται τα συγκεκριμένα εμβόλια. Για το επικαιροποιημένο εμβόλιο, πρέπει να κλείσουμε ραντεβού μέσω της πύλης ή πάμε κατευθείαν στο εμβολιαστικό κέντρο, κύριε Αθανασίου? Μέσω των και εμβολιαστικών κέντρων ελεύθερης προσέλευσης και στη συνέχεια θα υπάρχει και η διευκόλυνση μέσω της διευθέτησης ραντεβού. Μάλιστα. Απλά να πούμε ότι πρόκειται για σύσταση και δεν είναι υποχρέωση, έτσι. Είναι προαιρετική η λήψη για την ενισχυτική τρίτη ή τέταρτη δόση του εμβολίου. Ναι. Τώρα, στην ανακοίνωση του Υπουργείου τη χθεσινή, επισημαίνεται ότι η ισχύ του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Safe Pass δεν θα επηρεάζεται σε περίπτωση μη λήψης ενισχυτικής τρίτης ή και τέταρτης δόσης. Δηλαδή, υπάρχει σκέψη να επανέλθει το Safe Pass, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν ζητείται πλέον η προσκόμιση του πουθενά, κύριε Αθανασίου. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Ο λόγος που υπάρχει αναφορά είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι όπου απαιτείται η επίδειξη επιστοποιητικού εμβολιασμού. Και είναι οι χώροι δηλαδή που είναι τα εξωτερικά ιατρεία ή άλλοι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας. Εκεί, εγώ να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα άτομο το οποίο κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού και το έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι αυτό δηλαδή όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του πρόγραμμα τότε και έχει λάβει και την ενισχυτική τρίτη δόση εμβολίου, τότε αυτό το άτομο μπορεί να επισκεφθεί ένα ιατρείο χωρίς να πρέπει να επιδείξει αρνητική εξέταση. Ένα άτομο το οποίο δεν κατέχει όμως ενισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού, τότε και αναφέρομαι σε σχέση με την τρίτη δόση εμβολίου, τότε θα πρέπει να προσκομίσει rapid test όταν θα προσέλθει για εξέταση σε έναν γιατρό. Η διαφοροποίηση είναι ότι μόνο όταν επισκεφθούμε ασθενείς σε νοσηλευτήρια. Εκεί χρειαζόμαστε rapid test. Εξέταση, αρνητική εξέταση 24 ώρων. Άρα ακόμη βλέπουμε ότι σε κάποιους χώρους υπάρχει η επίδειξη. Άρα στα ιατρία στην ουσία, έτσι, όταν θα επισκεφτούμε έναν γιατρό, εκεί μπορούμε να επιδείξουμε το safe pass μας και δεν χρειάζεται να έχουμε. Δομές, πολύ σωστά, α, και στις κλειστές δομές. Εκεί κάποιος μπορεί να προσέλθει επειδή έχει κέντρα αποκατάσταση, επειδή έχει έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμό. Άρα δεν έχει καταργηθεί το safe pass. Τώρα, οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια είναι με τις Pfizer, έτσι. Τις Moderna θα το έχουμε, πότε το αναμένουμε, τι γίνεται? Αναμένεται ίσως την ερχόμενη εβδομάδα. Όμως είναι εδώ που δεν θέλουμε να αναφερόμαστε, δηλαδή το σημαντικό είναι ότι η Κύπρος έχει επικαιροποιημένα εμβόλια. Κάποιοι ίσως να έχουν και την προτίμηση για κάποιο συγκεκριμένο εμβόλιο. Υπάρχουν και τα δύο εμβόλια τεχνολογία mRNA, Pfizer και Moderna, για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Μάλιστα. Μια και είστε μαζί μας, κύριε Αθανασίου, πείτε μας τι αφορά το πλάνο συνεργασίας σας στον τομέα της υγείας και της ιατρικής που υπογράφηκε χθες στο Ισραήλ μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Ισραηλινού ομολόγου του. Ωραία. Όσον αφορά το πλάνο, ήταν το πλάνο συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η συνεργασία με το Ισραήλ γενικότερα στον τομέα της υγείας. Έχει να κάνει δηλαδή με την ετοιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως την αποστολή ιατρικού προσωπικού ή και τη μεταφορά ασθενών. Ακόμη όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων, περιβαλλοντική υγεία και όσον αφορά τη συνεργασία στον χειρισμό μεταμοσχεύσεων και δοτών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Θα παραμείνουμε στο θέμα του εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα εμβόλια και θα πάμε στον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου ο Κύπρου. Κύριε Διέτη, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινούν οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του επικαιροποιημένου εμβολίου της Pfizer και τι μας προσφέρει? Εντάξει, πρόκειται για ένα εμβόλιο το οποίο είναι διδύναμο. Καταρχήν αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, δηλαδή περιέχει συστατικά τα οποία θα ενημερώσουν το ανασωπητικό μας σύστημα και για τον αρχικό ιό και για την τελευταία παραλλαγή, είτε τη Β1 είτε τη Β4-5 ανάλογα με το εμβόλιο. Αυτός ο λόγος που υπάρχουν και τα δύο μέσα και δεν είναι μόνο το τελευταίο, είναι για να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο ευρεία άμυνα στον οργανισμό όσον αφορά τα αντισώματά μας. Και αυτό έχουν δείξει οι μελέτες ότι προσφέρει περισσότερη ασφάλεια, μειώση του ρίσκου δηλαδή, και βέβαια αυτό θα φανεί και πολύ χρήσιμο και στο μέλλον. Άρα είναι καλύτερα, κύριε Διέτη, είναι καλύτερα δηλαδή αυτοί που έχουν να κάνουν και την τρίτη δόση να την κάνουν με το επικαιροποιημένο εμβόλιο? Αυτοί που, σύμφωνα με τις οδηγίες και αυτό το οποίο έχει βγάλει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, μπορεί κάποιος να κάνει το αναπροσαρμοσμένο επικαιροποιημένο εμβόλιο μετά το βασικό σχήμα, δηλαδή μετά τις δύο δόσεις από mRNA ή μία δόση με το J&J. Άρα μπορεί να κάνει την τρίτη δόση ως επικαιροποιημένο και νομίζω αυτό είναι και φαντάζομαι και το πιο λογικό. Έχουν γίνει μελέτες για το εμβόλιο αυτό που έχει την παραλλαγή Β01, ότι όταν χρησιμοποιείται ως τρίτη δόση δίνει αυξημένη ανοσοποιητική απάντηση και αυτό είναι το χρήσιμο του και γι' αυτό το λόγο βέβαια χρησιμοποιούμε και αυτά τα εμβόλια. Κάτι το οποίο το κάνουμε και με άλλα εμβόλια. Έτσι, και το εμβόλιο της γρίπης ανανεώνεται. Όταν ανανεώνεται, το κάνουμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να είναι πιο αναβαθμισμένη η άμυνά μας έναντι του ιού. Άρα, καλύπτει και τις προηγούμενες παραλλαγές, αλλά και την όμικρον και τις υποπαραλλαγές της όμικρον, αυτό το νέο εμβόλιο. Σωστά. Κατά ένα ποσοστό, ανάλογα με τις προηγούμενες παραλλαγές, καλύπτονται και εκείνες. Υπενθυμίζω ότι το βασικό αρχικό εμβόλιο πάλι κάλυπτε όλες τις παραλλαγές πριν τις όμικρον κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Έτσι. Βέβαια, αυτό το βλέπαμε κλινικά κυρίως από προστασία σε νοσηλεία και θάνατο, όχι τόσο στην αποφυγή της μόλυνσης και αυτό βέβαια φάνηκε πολύ μεγαλύτερο το κενό με την όμικρον και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαμε και βγάλαμε επικαιροποιημένο εμβόλιο, διότι θέλαμε να αυξήσουμε την ασφάλειά μας όχι τόσο πολύ έναντι της νοσηλείας και του θανάτου, το οποίο καλύπτονταν από τα πρώτα εμβόλια, αλλά να αυξήσουμε λίγο την ανοσία μας όσον αφορά την μόλυνση. Είτε συμπτωματική είτε ασυμπτωματική. Οπότε αυτό είναι το καινούριο πράγμα που περιμένουμε να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Και βεβαίως το ερωτηματικό, το μοναδικό που μένει τουλάχιστον από την επιστημονική του μεριά, είναι να δούμε κατά πόσο αυτά τα εμβόλια θα δώσουν και επέκταση ανοσίας περισσότερο χρόνο, δηλαδή από όσο είδανε. Δεν το γνωρίζουμε, γιατί θα σας ρωτούσα για πόσο καιρό έτσι μας προστατεύει σίγουρα από τη βαριά νόσηση, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη το διάστημα που μας παρέχει ανοσία. Η αποτελεσματικότητα του ποια είναι, πού κυμαίνεται? Κοιτάξτε, για το εμβόλιο με την παραλλαγή του Β01, γιατί για αυτήν έχουμε κλινικά δεδομένα, έχουμε μία προστασία άνω του 93-94% όσον αφορά την νοσηλεία, την βαριά νόσο ουσιαστικά, και έχουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσοστό και για την αποτροπή μόλυνσης, άνω του 70%. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η προστασία, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Δεν έχουμε ακόμα μελέτες που να μπορούν να μας δείξουν λίγο αν αυτό θα έχει μία επέκταση ή όχι με βάση τα προηγούμενα εμβόλια. Βεβαίως, ξέρουμε από την ανοσολογία και βάση και για τον κορονοϊό και από άλλους ιούς ότι όταν έχουμε ένα πιο επικαιροποιημένο εμβόλιο, ένα εμβόλιο το οποίο δίνει λίγο μια πιο σωστή και μεγάλη προστασία για την τρέχουσα παραλλαγή, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε και λίγο μια επέκταση αυτής της προστασίας. Δεν είναι σίγουρο, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχουμε δεδομένα, το ελπίζουμε. Γνωρίζουμε στις χώρες που έχει ξεκινήσει η χορήγηση της τέταρτης δόσης με αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Έχουν καταγραφεί οποιασδήποτε ανεπιθύμητες παρενέργειες, κύριε Διέτη? Αυτό είναι μια σημαντική ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό από τις πρώτες μελέτες που έγιναν με το επικαιροποιημένο εμβόλιο εναντίον της Β01. Βλέπουμε ότι
και με την τρίτη δόση έγινε αυτό και με την τέταρτη αυτή του επικυροποιημένου, ότι όσο περισσότερες δόσεις κάνουν, τόσο πιο μικρότερες είναι οι παρενέργειες οι οποίες παρατηρούμε. Υπάρχει σημαντική μείωση στους αριθμούς όσον αφορά τις παρενέργειες που βλέπουμε από την τέταρτη δόση σε σχέση με αυτές που βλέπαμε. Και αυτό γιατί συμβαίνει, πώς το εξηγείτε εσείς επιστημονικά? Εντάξει, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, κυρίως λίγο βασισμένες στη θεωρία είναι, αλλά υπάρχει πιθανότητα να συνηθίζει το σώμα μας αυτή την αντίδραση, γιατί η παρενέργεια ουσιαστικά σε ένα εμβόλιο αυτό είναι, έτσι, αντιδράει το σώμα μας σε αυτή την ενεργοποίηση του νοσοποιητικού μας που έχουμε με τις πρώτες δύο δόσεις. Είναι πολύ πιθανό οι επόμενες δόσεις που έρχονται, ήδη ο οργανισμός είναι συνειδητοποιημένος και γνωρίζει τον εχθρό, τον ιό, έτσι, και η επανενεργοποίηση του νοσοποιητικού δεν δείχνει να διαταράσει τόσο πολύ τον οργανισμό όσο τις πρώτες δόσεις. Αυτό είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Ναι, υπάρχουν διαφορές του εμβολίου της Pfizer με αυτό της Moderna? Όχι, σε βασικό μέρος του όχι. Όπως δεν είχαν τόσο μεγάλες διαφορές και τα αρχικά τους εμβόλια, το ίδιο είναι και εδώ. Εδώ να υπογραμμίσω λίγο για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος. Η αλλαγή που γίνεται από το βασικό εμβόλιο στο επικαιροποιημένο δεν έχει καμία άλλη διάσταση εκτός από την ενημέρωση του οργανισμού σε τι είδους ιού θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή ουσιαστικά τις οδηγίες του ιού δίνουμε στον οργανισμό μας, αντί να χτυπήσει τον έναν ιό, χτυπάει και τον δεύτερο. Δεν έχει καμία άλλη διαφοροποίηση στα συστατικά του, και επομένως γι' αυτό και δεν περιμένουμε και διαφορετικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Αν έχουμε όμως μία νέα μετάλλαξη μέσα στους επόμενους μήνες, τι γίνεται που δεν θα την καλύπτει αυτό το εμβόλιο? Κοιτάξτε, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και με τα άλλα εμβόλια. Έτσι, και στον ιό της γρήπης δεν είμαστε 100% σίγουροι για ποιος από τους ιούς πιστεύουν. Είναι θεωρητική η προσέγγιση στην αρχή. Βλέπουμε τι γίνεται στο άλλο ημισφαίριο και προσπαθούμε λίγο έτσι να προβλέψουμε ποιοι από τους ιούς που κυκλοφορούν με τις νέες παραλλαγές της γρήπης θα είναι αυτοί που θα είναι και πιο ισχυροί το χειμώνα που θα έρθει. Έτσι. Το ίδιο πράγμα γίνεται και πάνω κάτω εδώ. Γνωρίζουμε ότι ο ιός αυτός μεταλλάσσεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι που θέλουμε και να αποφύγουμε με τη μείωση της μετάδοσης. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τόσο πολλά κρούσματα όσο υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Και αυτός είναι ο καταλληλότερος χρόνος να εμβολιαστούμε με το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ακόμα και να έρθει μια μετάλλαξη, όπως έχουν γίνει και στα προηγούμενα εμβόλια, γνωρίζουμε ότι αυτό το εμβόλιο θα μας προστατέψει τουλάχιστον από τα ισχυρά, από τις ισχυρές διαταραχές που δημιουργεί αυτός ο ιός για τη βαριά νόση, την νοσηλεία και το θάνατο. Αυτό είναι το σχεδόν σίγουρο με βάση και τα προηγούμενα εμβόλια. Τώρα υπάρχει πάντα ένα ρίσκο να υπάρξει μια εντελώς καινούργια μετάλλαξη ή παραλλαγή, η οποία θα είναι πάρα πολύ διαφορετική σχέση με την Όμικρον. Πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο και γι' αυτό το λόγο εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται όσο είναι δυνατόν περισσότερα για να αποτρέψουμε μολύνσεις. Αυτό είναι και ο βασικός στόχος σε μια πανδημία. Πιστεύετε ότι θα εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, δηλαδή μετά την τέταρτη δόση θα έρθει και η πέμπτη με ένα νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό το πράγμα με τη γρήπη, έχοντας όμως και δύο μειονεκτήματα. Δεν έχουμε πανδημία γρήπης, παρόλα αυτά όμως εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, όχι όλοι βεβαίως, αυτοί που έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος είναι άγνωστος, έτσι. Με τον ιό της γρήπης ξέρουμε πάνω κάτω τι να περιμένουμε. Με αυτό τον ιό βλέπουμε ότι κάθε φορά βγαίνουν καινούργια δεδομένα, τι προκαλεί στον οργανισμό. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που παθαίνουν long COVID και έχουν για πάρα πολλούς μήνες παρενέργειες. Θα μάθουμε πολλά πράγματα για αυτό τον ιό στους επόμενους μήνες και χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπούμε σε αυτή την ρέγουλα και θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε συνέχεια επάπειρα. Τουλάχιστον πρέπει να το κάνουμε αυτό όσο υπάρχει πανδημία. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να εμβολιαζόμαστε μια φορά το χρόνο. Προς το παρόν εμβολιαζόμαστε πιο συχνά. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, γνωρίζοντας λίγο περισσότερα πράγματα για τον ιό, βελτιώνοντας τα εμβόλια μας. Και δεύτερον, να μειώσουμε όσο το δυνατόν τις πιθανότητες, το ρίσκο των παραλλαγών, για να μπορούμε να έχουμε εμβόλια με την τρέχουσα παραλλαγή για περισσότερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διέτη. Καλά.
Να αλλάξουμε θέμα. Με δεσμευτικό κανονισμό, η Κομισιόν αποφάσισε χθες προτινόμενα μέτρα για συνέχιση των κυρώσεων, επιβολή πλαφών στα υπερκέρδη εταιριών και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στροφή από το φυσικό αέριο στο υδρογόνο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ανδρέα Ανδρέου, Διευθυντή του Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΚΕΒΕ, για έτσι μια πρώτη εκτίμηση των αποφάσεων και ενδεχόμενες παρενέργειες για την χώρα μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κυρία Ανδρέου, ποια είναι η πρώτη σας εκτίμηση με αφορμή τα μέτρα που αποφάσισε χθες η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης? Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τον κανονισμό? Ωραία. Πρωτού ξεκινήσω, να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι η ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιν είναι. Γίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο παρουσιάζεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προχωρεί σε μια ομιλία στην οποία περιγράφει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το προηγούμενο χρόνο και σημειώνει τις προκλήσεις και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Φυσικά η φετινή ομιλία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος ζωής και την ενεργειακή ανάγκη απεξάρτησης και την κλιματική αλλαγή ταυτόχρονα. Στα πρώτα στάδια της ομιλίας της, η κυρία Von der Leyen σημείωσε την σημασία που έχουν τα μέτρα εναντίον της, οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ότι τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν, σημείωσε ότι θα συνεχιστεί η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διευρύνει τις εμπορικές σχέσεις με την Ουκρανία. Στο επόμενο σημείο έχει αναφερθεί σε όλα αυτά που έχετε πει, στην ανάγκη να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που αφορούν όλα τα ζητήματα γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα, τις ενεργειακές προκλήσεις και την ανάγκη συστράτευσης γύρω από έναν κοινό στόχο. Ουσιαστικά η ομιλία της άγγιξε όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε και αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ενεργειακή ακρίβεια, αυτό που έχετε αναφέρει στον κανονισμό, δήλωσε ξεκάθαρα ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πώληση φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα έχουν παρουσιάσει υπερκέρδη. Ταυτόχρονα ανάφερε ότι πιθανόν να φορολογηθούν και κέρδη που έχουν δημιουργηθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε τη μεγάλη ανάγκη της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. Και ότι κάτω από αυτές τις προτάσεις αναμένει ότι θα συσσωρευτούν, θα συγκεντρωθούν ένα ποσό γύρω στα 140 εκατομμύρια, τα οποία μπορούν να διατεθούν πίσω στα κράτη-μέλη για να απαμβλύνουν λίγο το ενεργειακό κόστος. Θα έχει και η Κύπρος το μερίδιο της από αυτό το κονδύλι, κύριε Ανδρέου? Είναι φυσικά και θα πάρει και η Κύπρος κάποιο μέρος από αυτόν τον προϋπολογισμό. Η εξαγγελία φυσικά από την υιοθέτηση και την εφαρμογή απέχει αρκετά. Θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε ποια είναι ακριβώς η μέθοδος και ο τρόπος που θα γίνει αυτή η φορολογήση και αυτή η συγκέντρωση, τα χρονοδιαγράμματα και πώς αυτός ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα διατεθεί προς όλα τα κράτη-μέλη. Τον κανονισμό αυτό θα πρέπει να τον ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης? Φυσικά, οι κανονισμοί είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει φυσικά η προϋπόθεση της ψήφισης του πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Τώρα, η συνέχιση των κυρώσεων δεν νομίζετε ότι διαιωνίζει το πρόβλημα, αντί να ανοίγει ένα παράθυρο συνεννόησης με τη Μόσχα, κύριε Ανδρέου? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε χθες για ενδεχόμενη κοινωνική αναταραχή τον χειμώνα στην Ευρώπη, εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης. Η δική σας άποψη ποια είναι? Θεωρούμε ότι οι κατευθύνσεις είναι ξεκάθαρες και δεν υπάρχει επιλογή να φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα περιθώρια των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας μέχρι ότου συνεχίζεται το πρόβλημα στην Ουκρανία. Άρα
για να φύγουν και οι κυρώσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φύγει η Ρωσία από, από την Ουκρανία, που αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ δύσκολη. Η κυρία Φόντερ Λάινεν σημείωσε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σημαντικά μέτρα για απεξάρτηση της από τις αγορές φυσικού αερίου της Ρωσίας. Ήδη σημείωσε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τον εισαγωγό του φυσικού αερίου πλέον γίνεται από τις ΗΠΑ, την Νορβηγία και την Αλγερία. Αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, ούτε μπορεί να γίνει άμεσα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 90% του φυσικού αερίου που χρειάζεται και από αυτό το 90% το 45% εισάγεται αποκλειστικά από τη Ρωσία. Άρα οι επιλογές δεν είναι εύκολες και άμεσες και θα πάρουν κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα θα συνεχίσει να υπάρχει κάποια εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Φυσικά αναφέρθηκε η στροφή προς το υδρογόνο. Το υδρογόνο σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο. Τα χρονοδιαγράμματα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης καλύπτεται από το υδρογόνο γύρω στο 2-3%. Αντιλαμβάνεστε, για να φτάσουμε σε ψηλά ποσοστά θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις ακόμα στον τομέα του υδρογόνου, που είναι το κόστος της παραγωγής, που πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το κόστος για να μπορέσουμε να μεταβούμε, η επάρκεια και η έκταση της παραγωγής, ταυτόχρονα η ασφάλεια του υδρογόνου και γενικότερα οι προκλήσεις στις υποδομές που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο υδρογόνο. Αρνητικές επιπτώσεις παρενέργειες για την Κύπρο θα υπάρξουν από τις αποφάσεις της Κομισιόν? Από τις αποφάσεις της Κομισιόν θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Η κυρία Φόντερ Λάινεν έδωσε ξεκάθαρες κατευθύνσεις για στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών, για στήριξη των Ευρωπαίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανάφερε ότι πρέπει να δοθούν επιπρόσθετα μέτρα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Μέτρα για να στηρίξουν την εργοδότηση, μέτρα για να βρουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις πρώτες ύλες γενικότερα στην Ευρώπη, η επάρκεια των προμηθειών, το κόστος της ενέργειας, γενικότερα το κόστος ζωής. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερες αρνητικές συνέπειες, αυτές που ήδη βιώνουμε, που κυρίως έχει να κάνει με την ψηλό ενεργειακό κόστος, την διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμα και την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία παρατηρείται σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις χώρες, θα έλεγα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σε στάση εργασίας κατέρχονται οι φυσιοθεραπευτές. Πάμε στην πρόεδρο του Συλλόγου τους, κυρία Ζανέτου. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, τα λέγαμε τις προάλλες. Φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται ο ΟΑΗ στα αιτήματά σας, κυρία Ζανέτου. Και γι' αυτό το λόγο προχωράτε σε στάση εργασίας. Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε ξανά, εξηγήσαμε σας τους λόγους για τους οποίους βγήκαμε δημόσια να πούμε το πρόβλημα μας. Οφείλω να πω ότι παρόλες τις προσπάθειες μας, ο ΟΑΗ, πέραν από έναν email χτες μιας λειτουργού που ήταν τρομερά σαφές, απαντούσε σε ένα βαθμό σε πράγματα που συζητούσαμε πριν 4-5 μήνες, δεν είχαμε καμιά άλλη επίσημη ανταπόκριση. Σε συνάντηση που είχαμε με τα μέλη μας, αποφασίστηκε ότι θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στην ανάληψη μέτρων. Η στάση εργασίας η αυριανή έχει στόχο καθαρά να δώσουμε το μήνυμα ότι πραγματικά έχουμε πρόβλημα και πραγματικά έχουμε ανάγκη να το λύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν έχει στόχο ούτε να ταλαιπωρήσει τους ασθενείς, ούτε με οποιοδήποτε τρόπο να δείξει ότι δεν είμαστε υπέρ του ΙΕΣΥ. Έχουν ενημερωθεί, κυρία Ζανέτου, οι ασθενείς σας που είχαν κλεισμένα τα ραντεβού για εκείνες τις 2 ώρες? Είναι από τις 9 μέχρι τις 11, αν δεν κάνω λάθος. Από τις 9 μέχρι τις 11. Ενημερώθηκαν και επαναπαραγωγή. Ο κάθε συνάδελφος έχει ενημερώσει τους ασθενείς του, γιατί ανακοινώθηκε άλλωστε και από την Τετάρτη το πρωί. Άρα υπήρχε και ο χρόνος οι συναδέλφοι να αναθεωρήσουν τα προγράμματα τους. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Ο στόχος μας είναι να ακουστεί το πρόβλημα.
Mm-hmm. Και αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα κινητοποίησης, κυρία Ζανέτου. Έχουμε ήδη ζητήσει, όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Mm-hmm. Έχουμε ήδη διαβουλευτεί και διαβουλευόμαστε με τον νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος έχει και μπορεί να χειριστεί και θέματα εργατικού δικαίου, γιατί θέλουμε να δούμε αν με οποιοδήποτε τρόπο καταπατούνται και τα εργατικά δικαιώματα των συναδέλφων. Και επίσης, ανακοινώνω το, λέω το τώρα, έχουμε επικοινωνήσει και με την ελεκτική υπηρεσία με την οποία ζητούμε συνάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζανέτου. Καλή συνέχεια. Καλά. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με τον βοηθό υπεύθυνο του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τις διαδικτυακές απάτες που όλο ένα και αυξάνονται. Κύριε Κάρκα, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι υποθέσεις με τις διαδικτυακές απάτες. Ποιες είναι οι πιο συχνές μορφές διαδικτυακής απάτης που συναντούμε και πώς δρούν συνήθως οι επιτίδη? Είναι γεγονός ότι κατά διαστήματα παρατηρείται αυξητική τάση στις υποθέσεις αυτές. Οι περισσότερες υποθέσεις που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αφορούν κυρίως την αποστολή μηνυμάτων είτε SMS είτε μέσω των διαφόρων πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μηνύματα αποσκοπούν στην απόσπαση είτε κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς μας λογαριασμούς, είτε προσπαθούν να ξεγελάσουν τους χρήστες, ούτως ώστε να επενδύσουν σε διάφορα προγράμματα επενδυτικά με ψηλές αποδόσεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Φυσικά υπάρχουν και τα παλαιότερα φαινόμενα που κατά διαστήματα παρατηρούμε, όπως είναι η επικοινωνία που έχει ως προσπάθεια να ξεγελάσει τους εμπορευόμενους ούτως ώστε να στείλουν τα χρήματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς από τους πραγματικούς. Mm-hmm. Συνεχώς έτσι έρχονται στην επιφάνεια να ανακυκλώνονται διάφορες μορφές. Ναι, και βλέπουμε ότι χτυπούν και έτσι νομικά πρόσωπα, δηλαδή και εταιρείες, αλλά και φυσικά πρόσωπα, πολίτες, κύριε Κάρκα. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Τα περισσότερα θύματα είναι πολίτες, όμως υπάρχουν και εταιρείες, mm-hmm. μικρομεσαίες κυρίως εταιρείες, οι οποίες πέφτουν θύματα αυτών των περιστατικών. Είτε το κυριότερο με τις εταιρείες είναι αυτό που ξεγελούνται αυτοί οι υπάλληλοι των εταιρεών που κάνουν τις πληρωμές με πανομοιότυπα email, τα οποία είναι πολύ πλησίων των πραγματικών email εμπορευόμενων προσώπων, και καλούνται να αποστείλουν τα χρηματικά ποσά mm-hmm. για πράξεις σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Ναι. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε αυτές τις εταιρείες που χειρίζονται μεγάλα κεφάλαια κάποιες φορές. Να επιβεβαιώνουμε με άλλων φυσικών τρόπων, δηλαδή με το τηλέφωνο για παράδειγμα, την κάθε αλλαγή, να υποψιαζόμαστε ότι αυτές και να βλέπουμε και σε ποιες χώρες είναι οι τράπεζες. Δηλαδή, δεν γίνεται μια εταιρεία έδρα της, ας πούμε, να είναι στην Ελλάδα και να σου λέει να μου στείλεις τα λεφτά στην Τουρκία. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να μας κάνει να ανησυχήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τους λογαριασμούς με διαφορετικών τρόπων και φυσικά όχι με τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πού οφείλεται, κατά την άποψή σας, κατά τη γνώμη σας, η έξαρση του φαινομένου? Εντάξει, αυτά τα φαινομένα παρατηρούνται όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες και σε δαχτά χρονικά διαστήματα. Η αύξηση του φαινομένου αυτού παρατηρείται στην ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των υπολογιστών από όλους τους χρηστές και φέρεται και στην Κύπρο αυτό με τη συχνότητα χρήσης των υπολογιστών. Οφείλεται φυσικά και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πολλές φορές αφύλαχτα, χωρίς την δέουσα ανασφάλεια, ενώ με προγράμματα που φυλάσσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως είναι τα αντιβάιρους, που αποτρέπουν αρκετές από αυτές τις πράξεις. Φυσικά δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ούτε για αυτά. Και γενικά η αύξηση οφείλεται και στο γεγονός ότι την περίοδο του παρατηρήθηκε στη διάψηση και τον περίοδο του εγκλεισμού, όπου ο κόσμος ήταν στο σπίτι με την τηλεργασία και οι μαθητές με την εργασία mm-hmm. από το σπίτι. Άρα χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο περισσότερο και ήμασταν πιο εκτεθειμένοι. Κύριε Κάρκα, το θέμα με τις τηλεφωνικές κλήσεις από διάφορες χώρες που δεν έχουμε καμία σχέση με αυτές. Δεχόμαστε κάποιες τηλεφωνικές κλήσεις. Εσείς το χειρίζεστε? Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τα δικήματα απάντησης μέσω διαδικτύου
είναι αδικήματα τα οποία διευκολύνονται με τη χρήση του διαδικτύου και του εμπλοϊστού. Mm-hmm. Δηλαδή, με απλά λόγια, είναι αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα που χρησιμοποιούν ως μέσο για τη διάπραξη αυτά τα διαδίκτυα και τους ηλεκτρονικούς πολίτες. Τέτοια αδικήματα ποινικά διερευνούνται από τα επαρχιακά τμήματα ανεξάρτητων εγκλημάτων. Εδώ ο κλάδος διοίκησης ηλεκτρονικού κλίματος και το δικανικό εργαστήριο είναι υπεύθυνο για να βοηθήσει κυρίως τεχνικά και υποστηρικτικά τους ανακριτές κατά τόπους, ούτως ώστε να μπορούν να διερευνήσουν με επάρκεια τις υποθέσεις αυτές. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με όσους πέφτουν θύματα και τους αποσπούν χιλιάδες ευρώ? Πόσο εύκολο είναι να πάρουν αυτά τα χρήματα πίσω ή δεν τα παίρνουν ποτέ, τα ξεχνάνε, είναι χαμένα αυτά τα χρήματα? Είναι διάφοροι παράγοντες που πρέπει να δούμε μαζί, ώστε να απαντήσουμε σωστά κατά πόσο θα πάρουν κάποια λεφτά πίσω ή όχι. Εξαρτάται σίγουρα από τη χώρα που έγινε μεταφορά τα λεφτά, εάν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών και είναι πιο εύκολο το να σταματήσουν τα λεφτά. Mm-hmm. Ειδικά αν είναι σε ευρωπαϊκό μεταφορά, είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Σίγουρα απαιτείται άμεση συνεργασία με αρχές άλλων χωρών, αλλά και με την Europol, και σίγουρα μεγάλος παράγοντας θα πάρει κάποιος τα λεφτά πίσω ή θα σταματήσει τουλάχιστον τη διέλευση και να φύγουν εντελώς τα λεφτά, είναι ο χρόνος καταγγελίας. Δηλαδή, αμέσως μόλις αντιληφθούν τέτοια περιστατικά, mm-hmm. ειδικά με τις εταιρείες και τις μεταφορές χρημάτων, πρέπει να γίνεται άμεση καταγγελία του περιστατικού που έχει ως στόχο πρώτιστος να σταματήσει τα λεφτά από το να γίνουν clear από το τραπεζικό σύστημα. Εάν καθυστερήσουμε στην καταγγελία, σίγουρα το θέμα είναι πολύ πιο δύσκολο. Και άλλος παράγοντας είναι το πόσο μεγάλο είναι το ποσό. Γιατί γνωρίζουμε όλοι καλά ότι τα τραπεζικά συστήματα έχουν κάποια όρια στην μεταφορά χρημάτων. Σίγουρα, αν είναι μεγαλύτερο το ποσό, δεν θα μπορεί να μεταφερθεί αμέσως από μια τραπέζα σε άλλη τραπέζα. Θα πρέπει να γίνει split, να χωριστεί σε mm-hmm. μικρότερα ποσά. Άρα, εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες πόσο μπορούν να αναχτηθούν τα λεφτά mm-hmm. ή όχι. Ναι. Τα λεφτά μπορούν να αναχτηθούν σε κάποιες περιπτώσεις. Οι δράστες να εντοπιστούν, κύριε Κάρκα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Ναι, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής με αυτό το θέμα. Πολλές φορές αυτούς που εντοπίζουμε είναι αυτούς που χρησιμοποιούν οι θύτες ως ενδιάμεσους. Τι γίνεται, όταν κλαπεί ένα χρηματικό ποσό, εκείνος που κάνει την πράξη αυτή χρειάζεται κάποιους τους οποίους ονομάζουμε στη γλώσσα μας εμάς ίμνιους, μουλάρια δηλαδή, mm-hmm. τους οποίους χρησιμοποιεί για αυτούς, ούτως ώστε να μεταφέρει τα αρχικά κεφάλαια στους λογαριασμούς αυτών των μουλαριών, οι οποίοι παίρνουν ένα μέρισμα, commission έναντι του ποσού που μεταφέρεται, ούτως ώστε να μεταφέρουν από εκεί και πέρα το ποσό. Άρα, και είναι και αυτοί που μπορούν να εντοπιστούν πρώτα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η τελευταία περίπτωση που θυμάμαι ήταν της επαρχίας Ντελεσού, έγινε κατορθωτό να συλληφθούν στο εξωτερικό και να μεταφερθούν στην Κύπρο μουλάρια. Σίγουρα όμως είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο από εκεί και πέρα να καταλήξεις στον τελικό αυτό που ευθύνεται. Στον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο. Για να μπορούμε να καταλήξουμε στον εγκέφαλο, και αυτό κάνουμε φυσικά, είναι να ανταλλάσσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε και λαμβάνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα με άλλες αρχές επιβολής του νόμου στην Ευρώπη και με την Europol, όπου υπάρχουν βάσεις mm-hmm. δεδομένων συσχέτισης και ταύτισης των περιστατικών αυτών. Και παρατηρούμε όντως ότι τα ίδια πράγματα που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο τα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και σε αρκετές mm-hmm. περιπτώσεις έγιναν συντονισμένες επιχειρήσεις και συνελήφθησαν πρόσωπα στο εξωτερικό και για υποθέσεις που αφορούσαν την Κύπρο. Τώρα δεν σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι αν συλληφθεί κάποιος στο εξωτερικό που ασχετίζεται, θα πάρει και τα λεφτά του πίσω. Και τα λεφτά mm-hmm. είναι αντιληπτό ότι πολλές φορές τα λεφτά έχουν ήδη αδιοχετευθεί mm-hmm. αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν, πού μπορούν να αποταθούν οι πολίτες αν διαπιστώσουν πως έχουν πέσει θύματα απάτης, και άλλη μια φορά να δώσουμε τις συμβουλές σας στον κόσμο για το πώς μπορεί να προστατευτεί, κύριε Κάρκα? Ο κόσμος μπορεί να αποτείνεται στο 2280-8200, το οποίο είναι ο κεντρικό τηλέφωνο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα που έχουμε μέσω της οποίας μπορεί να προβεί σε καταγγελίες στο κοινό, είναι η cyberalert.cy, και μπορεί επίσης να αποτείνεται και στα επαρχιακά τμήματα ενημέρωσης εγκλημάτων σε όλες τις επαρχίες. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, σίγουρα τα μέτρα ασφαλείας είναι απλά,
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας στη cyberalert.cy, όπου το κοινό μπορεί να τα δει. Όμως τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι ο αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα αυτού του είδους εγκλήματος είναι ο άνθρωπος. Άρα είναι ο άνθρωπος που θα πατήσει το κουμπί και θα πει OK για την αποστολή των χρημάτων. Είναι ο άνθρωπος που θα βάλει τους κωδικούς του εκεί που θα τους ζητηθούν, που θα τον ξεγελάσουν να βάλει τους κωδικούς του. Είναι ο άνθρωπος που θα προβεί, ο τελικός χρήστης που θα προβεί σε μια επένδυση που θα ξεγελαστεί. Άρα πρώτη στόχος μας είναι να διαφυλάσσουμε τους κωδικούς μας, εμείς οι ίδιοι οι χρήστες, να προσέχουμε τις δραστηριότητες μας, να προσέχουμε τι εξουσιοδοτούμε με τις ενέργειες μας στον υπολογιστή, κάποιον που είναι απέναντι μας να κάνει, ούτως ώστε να έχουμε πιο ασφαλισμένα το περιβάλλον στο οποίο δρούμε καθημερινά. Μάλιστα, κύριε Κάρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Άμυνας να μιλήσουμε για τις νέες προσλήψεις συμβασιούχων οπλητών στην Εθνική Φρουρά. Κύριε Στυλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδου, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, πώς θα προσληφθούν οι ΣΥΟ, ποια είναι η διαδικασία και πόσες προσλήψεις θα γίνουν? Μάλιστα. Λοιπόν, η διαδικασία εφαρμόζεται τα τελευταία 6 χρόνια, είναι η ίδια. Mm-hmm. Είναι η υποκήρυξη που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 11 Μαρτίου του 2022, με έναν τελικό πίνακα υποψηφίων ΣΥΟ που είχαν επιτύχει στην αθλητική δοκιμασία, ο οποίος δημοσιεύτηκε επίσης στις 15 Εβδόμου του 2022. Αυτός ο πίνακας αριθμούσε 287 υποψηφίους. Αυτή τη δεδομένη στιγμή που έχουμε καλέσει για πρόσληψη, έχουμε ανάγκη 260 καινούργιους ΣΥΟΠ. 260, μάλιστα. Και τι ισχύει να πούμε για την υγειονομική εξετάση των υποψηφίων? Οι υποψήφοι έχουν ήδη λάβει SMS ή email, έτσι, mm-hmm. για να γνωρίζετε, για να παραβρεθούν στην εβδομάδα 3 με 7 Οκτωβρίου σε χώρους τους οποίους τους έχουν κοινοποιηθεί, για να περάσουν την προβλεπόμενη mm-hmm. υγειονομική εξέταση, ούτως ώστε οι γιατροί να τους κατηγοριοποιήσουν σε κατηγορίας πρώτης ή δεύτερης ικανότητας, ούτως ώστε να είναι ικανοί να προσληφθούν ως ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά. Mm-hmm. Αν κάποιοι δεν έχουν λάβει, ένας υποψήφιος δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα ή το SMS, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στυλιανού? Εκτιμώ ότι θα το λάβει. Είναι mm-hmm. στη διαδικασία. Έχουμε ήδη δεχτεί και κάποια τηλέφωνα για διευκρινήσεις. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται ότι έχει δουλέψει το σύστημα. Έχουν φτάσει mm-hmm. τα μηνύματα. Εάν δούμε ότι δεν υπάρχει, ότι κάπου υπάρχει κενό στη διαδικασία, θα επέμβουμε εμείς τηλεφωνικά. Μάλιστα. Και για την υπογραφή της σύμβασης απασχόλησης, τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους, να πούμε και γι' αυτό? Ενημερώσω ότι η υπογραφή σύμβασης θα γίνει το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου. Για να μην είναι πολύ ο κόσμος τη μία μέρα, έχουμε ορίσει και μία δεύτερη ημερομηνία για να προχωρούν οι διαδικασίες ταχύτερα. Πρέπει να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητας επίσης. Το πρωτότυπο πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο δεν πρέπει να έχει ισχύ πέραν των 2 μηνών, πρέπει να είναι πρόσφατο δηλαδή. Απολυτήριο ή ενδεικτικό απόλυσης αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης, πρωτότυπο να επιδειχθεί και πιστοποιημένο αντίγραφο για να το καταθέσουν. Καθώς και οποιονδήποτε άλλο τίτλο, πτυχίο ή μεταπτυχιακό το οποίο κατέχουν. Mm-hmm. Να έχουν ένα αντίγραφο πιστοποιημένο να το καταθέσουν ως ενισχυτικό προσόν. Συμπληρωμένο το έντυπο το μισθολόγιο κρατικών υπαλλήλων με τα ατομικά στοιχεία νεοδεριζόμενου υπαλλήλου. Υπάρχει συνημμένο στο δελτίο τύπου που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Εξουσιώδηση πληρωμής μισθού σε τραπεζικό έμβασμα, εμένα συνημμένο το IMBAN. Συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων. Υπάρχει και αυτό υπόδειγμα συνημμένο. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων. Κάποιος ο οποίος δεν έχει θα πρέπει να προβεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε τη μέρα που θα προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση να έχει ήδη τον αριθμό γενικών ασφαλίσεων. Καθώς επίσης και κάποιο πιστοποιητικό γάμου και γέννησης παιδιών σε περίπτωση που ισχύει, mm-hmm. και πρωτότυπο πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί πρόσληψης κατά πολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Για την πρόγνωση του καιρού πάμε στο Τμήμα Μετεωρολογίας. Κύριε Παναγιώτη Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, μικρή άνοδος καταγράφει η θερμοκρασία, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες. Όχι. Όχι. Μας τα χαλάτε δηλαδή. Στα ίδια επίπεδα. Στα ίδια επίπεδα. Μέχρι και το Σάββατο. Δηλαδή, στα 30 με 32 στα παράλια, 25 στα ορεινά και 35 στο εσωτερικό. Είναι τα κανονικά για την εποχή αυτά. Ναι, κοντά στις μέσες, ναι. Ναι. Ίσως λίγο πιο πάνω.
Ναι. Λίγο πιο πάνω, έναν ή δύο βαθμούς πιο πάνω. Κυριακή όμως αναμένεται να υπάρξει μια πτώση έναν ή και δύο βαθμούς για να πλησιάσει τις μέσες για την εποχή. Δεν αναμένεται κάτι μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως έθριος καιρός. Μπορεί τοπικά να εμφανίζονται νεφώσεις, αλλά δεν αναμένεται βροχή. Ναι. Έρχεται σκόνη ή όχι, κύριε Γεωργίου? Μπορεί την Κυριακή να παρατηρείται κατά διαστήματα. Μάλιστα, τίποτα άλλο. Άρα η σκόνη, όχι τίποτα, ναι, το ιδιαίτερο. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελεκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πετρίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Λοιπόν, πόσες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά το θέμα? Είναι τρεις οι έρευνες, ναι, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, κυρία Φλωρίδου. Η πρώτη ελεκτική εργασία αφορά 7 περιπτώσεις επαγγελματικών υποστατικών στην Πάφο. Mm-hmm. Είναι η περίπτωση που είχε γίνει μια καταγγελία από τη Βουλή ή από την Επιτροπή Προσφύγων. Είχαμε βάλει και μια πληροφόρηση από τον κύριο Φέδωνος. Σε αυτή σε αυτόν τον έλεγχο είδαμε μόνο τη διαδικασία ανάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Στην δεύτερη περίπτωση που βλέπουν οι συνάδελφοι γενικά περί εμπορικών, επαγγελματικών υποστατικών, αλλά σε πανκύπρια βάση αυτή τη φορά. Ναι. Αυτός είναι ο έλεγχος που ξεκίνησε, μπήκε σε πάυση σε κάποια φάση και επαναξεκινά τώρα μετά τον οικονομικό έλεγχο. Εδώ βλέπουμε τρόπο, και εκτός από τη διάθεση, και τον τρόπο χρήσης της περιουσίας, αν χρησιμοποιείται για το σκοπό που εγκρίθηκε, αν εισπράττονται και ποιου ύψους είναι τα ενοίκια, αν είναι πολύ χαμηλά κτλ. Τι διαδικασίες έγιναν στη λήξη αυτών των συμβάσεων, ανανεώθηκαν, δεν ανανεώθηκαν, αφέθηκαν εκεί και σιωπηρώς συνεχίζουν τα πολύ χαμηλά ενοίκια. Όλα αυτά θα τα δουν, τα βλέπουν μάλλον οι συνάδελφοι. Γιατί μπήκε σε πάυση αυτή η έρευνα κάποια στιγμή, κύριε Πετρίδη? Λόγω φόρτου εργασίας. Λόγω φόρτου εργασίας. Όχι για κάποιον άλλο συγκεκριμένο λόγο. Όχι, προς Θεού. Έχουμε τον οικονομικό έλεγχο που πρέπει να τον τελειώσουν οι συνάδελφοι 39, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, και αμέσως μετά θα κάνουν αυτές τις δύο εργασίες που σας είπα. Σκοπός μας είναι να βγάλουμε ειδικές εκθέσεις ταυτόχρονα, μαζί δηλαδή, την ίδια ημερομηνία, δύο εκθέσεις, μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πριν από τις προεδρικές. Θυμίζουμε, 40 μέρες πριν από τις προεδρικές, σταματάμε να εκδίδουμε εκθέσεις, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι επηρεάζουμε τη διαδικασία. Και η τρίτη έρευνα, έρευνα περί σύγκρουσης συμφέροντος υπαλλήλων, μελών συμβουλευτικών επιτροπών κτλ. Είχαμε ξεκινήσει κάτι, πάλι μπήκε σε πάυση λόγω φόρτου εργασίας. Θα ζητήσουμε στοιχεία, έχουμε ζητήσει ήδη μάλλον ο Γενικός Ελεκτής κάποια στοιχεία και από τη Βουλή, και ό,τι άλλα στοιχεία θα μαζέψουμε. Και αν δεν προλάβουμε και αυτήν πριν την πάυση, τότε αναγκαστικά αυτή θα δημοσιοποιηθεί μετά τις εκλογές. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Φλωρίδου, αν με επιτρέπετε, είναι ότι έτσι επειδή είδαμε και λίγο δημοσιεύματα και τρόπους αντίδρασης και βουλευτών κτλ. Ως ελεκτική υπηρεσία πρέπει να σας πω ότι δεν αποδεχόμαστε ότι ξαφνικά κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα. Είναι θέματα τα οποία τουλάχιστον η ελεκτική υπηρεσία από την πλευρά της τα αναφέρει στην ετήσια της έκθεση. Θυμίζω, πριν από το 2015 βγάζαμε ετήσιες εκθέσεις. Το αναφέρουμε από το 2003. Mm-hmm. Άρα γνώριζαν, δηλαδή, κύριε Πετρίδη. Γνώριζαν και, ναι, σίγουρα. Καλά, αυτοί που τα έκαναν σίγουρα γνώριζαν τις ασφαλίες που έκαναν. Αλλά και η ευρύτερη κοινωνία, έτσι, και η Βουλή που κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο και πρέπει να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο σε όλες τις κυβερνήσεις. Σίγουρα, τουλάχιστον από πλευράς της ηλεκτρικής υπηρεσίας, υπήρχε η πληροφόρηση διαθέσιμη
από την ιστοσελίδα μας, αλλά ναι. και από αλλού. Υπάρχουν κάποια ευρήματα που θα μπορούσατε να μας πείτε ή πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες και μετά? Για αυτά τα τρία, εντάξει, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ευρήματα, mm-hmm. αλλά πρέπει να σας πω ότι κινούνται στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ευρημάτων. Έτσι, δηλαδή, πολύ, πολύ χαμηλά ενίκεια, υπενικιάσεις εκεί που δεν υπήρχαν, mm-hmm. Εκεί που απαγορεύεται. Το πιο σημαντικό είναι παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε μη δικαιούχους. Ναι. Αυτό είναι mm-hmm. το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ναι. Κάποια από αυτά τα ευρήματα θα πάτε στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Θα παρουσιάσετε κάποια από αυτά τα ευρήματα? Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Θα πάμε στη Βουλή. Δεν ξέρω τι σημείωμα θα ετοιμάζουν οι συνάδελφοι, όμως αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι αυτά τα ευρήματα που έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει mm-hmm. στις ετήσιες μας εκθέσεις εδώ και τόσα mm-hmm. χρόνια. Αυτά είναι αυτά που σας λέω. Για παράδειγμα, έχουμε και ένα δικαιούχο. Βγάλαμε και tweet στο, mm-hmm. στο Twitter και η ηλεκτρική υπηρεσία και ο Γενικός Διευθυντής. Κύριος Μιχαηλίδης, mm-hmm. βρήκαμε κάποιον, ναι, μη δικαιούχο, ο οποίος είχε 1,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Το mm-hmm. είπαμε του τότε κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών και του μη δικαιούχου του το κάναμε 800.000. Επαναλαμβάνω, του μη δικαιούχου. Έτσι, και είναι αυτός που είναι σήμερα, ήταν προχθές μάλλον, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι, mm-hmm. Ένα παράδειγμα, έτσι απλά για να καταλάβετε και εσείς mm-hmm. και ο κόσμος. Ναι. Εντοπίσαμε και άλλες περιπτώσεις που πουλούσαν σε ξεφτιλιστικές τιμές οι Τουρκοκύπριοι σε Ελληνοκύπριους και μετά οι Ελληνοκύπριοι τις πουλούσαν με εκατομμύρια. Έτσι, σε λίγες μέρες, μάλιστα, mm-hmm. σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά είναι στοιχεία mm-hmm. που διαχρονικά θα τα βρείτε στις εκθέσεις μας, κυρία Φλωρίδου, και φαντάζομαι αυτά θα παρουσιάσουμε mm-hmm. και ενώπιον της Βουλής την mm-hmm. ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας σας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τίχωνα, μετά από καταγγελία για ενδεχόμενο διάπραξης υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού και συγκάλυψη από τα μέλη του Συμβουλίου, κύριε Πετρίδη. Αυτό έλεγε η καταγγελία, κυρία Φλωρίδου. Mm-hmm. Πότε έγινε η καταγγελία? Νομίζω χθες. Χθες, χθεσινή είναι. Ναι. Ναι, μόλις έγινε η καταγγελία, αμέσως έφυγαν mm-hmm. δύο συνάδελφοι, πήγαν επί τόπου, εφηδιαστικός έλεγχος ονομάζεται και έτσι πρέπει mm-hmm. να είναι, έτσι φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε και τον λόγο. Ξεσκονίζουν ό,τι πρέπει να ξεσκονίσουν. Αν δεν τελείωσαν χθες, δεν έχω ενημέρωση, θα τελειώσουν σήμερα και προφανώς αν υπάρξει εντοπισμός ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων, mm-hmm. σίγουρα θα ενημερωθεί άμεσα η αστυνομία και η νομική υπηρεσία. Και θα έχουμε και εμείς άμεσα, φαντάζομαι, την ανακοίνωση, κύριε Πετρίδη. Προφανώς. Προφανώς θα γνωρίσετε και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Μένονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, ενώ το αυτοκίνητο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα στο Κιεβό, με τον Ουκρανό πρόεδρο να μην τραυματίζεται σοβαρά. Σήμερα αναμένεται συνάντηση του Ρώσου ο πρόεδρου Βλαδιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σιν Ζινπίνγκ, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας και της Κίνας εκτελούν κοινές περιπολίες στον Ειρηνικό ωκεανό. Βραβείασε στρατιώτες που ανακατέλαβαν από τις ρωσικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα την πόλη Μπαλακλίγια, μοίρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η αντεπίθεση του Κιέβου συνεχίζεται και σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο οποίος στη διάρκεια της νύχτας έπεσε θύμα τροχαίου στην πρωτεύουσα, χωρίς όμως να τραυματιστεί σοβαρά, περίπου 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής, όλα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας. Αυτό δεν γίνεται όμως χωρίς κόστος. Οι ζημιές είναι τέτοιες που ο ίδιος ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα πάντα χρειάζονται ανοικοδόμηση. Χαρακτηριστικά δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από ρωσικά αντίπεινα με 8 πυράβλους στο σύστημα ίδρυυσης Ουκρανικής πόλης. Πλέον υπάρχει φόβος για πλημμύρες στην περιοχή. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Τετάρτη ότι τα στρατεύματα της χώρας του πραγματοποιούν μαζικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ανατολικής Ουκρανίας. Άλλα στόχευαν σε ανθρώπινο δυναμικό και άλλα σε στρατιωτικό εξοπλισμό, με τη Μόσχα να εκτιμά ότι από αυτές τις επιθέσεις 150 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο των συζητήσεων του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιν Πινγκ.
Οι δυο τους αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που πραγματοποιείται στη Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να ασκήσει οποιαδήποτε κριτική για τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλάζει η ροή του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανικός στρατός κερδίζει έδαφος. Θα συζητήσουμε τις εξελίξεις με τον αντιστράτηγο, έναν αποστρατεία, Ανδρέα Πενταρά. Καλό σας μεσημέρι, στρατηγέ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις πληροφορίες που ήθελαν τη λιμουζίνα του Βλαδιμίρ Πούτιν να δέχθηκε επίθεση σε μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας. Γεγονός που διαψεύστηκε άμεσα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της ρωσικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ψυχολογικές επιχειρήσεις των γνωστών κέντρων και ανόητες ψευδολογίες. Τι πιστεύετε εσείς, κύριε Πενταρά? Δεν μπορεί κανένας να βγάλει συμπεράσματα από αυτές τις αντικρουόμενες πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πράγματι έγινε απόπειρα και άλλες πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα προπαγάνδας. Νομίζω τις επόμενες μέρες ίσως υπάρξουν πιο ακριβείς πληροφορίες για να μπορεί και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ναι, κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και προβοκάτσια όλα αυτά. Στον πόλεμο, ξέρετε, διεξάγονται και ψυχολογικές επιχειρήσεις, όχι μόνο πραγματικές επιχειρήσεις, αλλά και ψυχολογικές. Και οι οποίες περιλαμβάνουν για αυτού του είδους τις διαδόσεις πληροφοριών για να καμφθεί το ηθικό του πληθυσμού, του στρατού κλπ. Ναι. Πάμε τώρα, κύριε Πενταρά, και στο μέτωπο του πολέμου. Πώς η Ουκρανία κατέλαβε σε 5 μέρες περισσότερα εδάφη από όσα η Ρωσία σε 5 μήνες? Αυτή η εξέλιξη, η λυσμενής για τους Ρώσους εξέλιξη και η ευμενής για τους Ουκρανούς, νομίζω ήταν προβλεπόμενη και αν δεν κάνω λάθος και σε δικό σας δελτίο, το είχα αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες, ότι η επόμενη φάση του πολέμου, η τρίτη φάση δηλαδή, θα είναι οι αντεπιθέσεις των Ουκρανών. Και τούτο διότι όταν ο επιτιθέμενος αποτυχάνει να επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς, που στην προκειμένη περίπτωση ο πρώτος στόχος του πολέμου ήταν η κατάληψη της Ουκρανίας, η κατάληψη του Κιέβου βασικά, αλλαγή της κυβέρνησης και στη συνέχεια η κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό από πλευράς Ρώσων, έγινε υποχώρηση από την περιοχή του Κιέβου και εδώ να κάνουμε μια έτσι διευκρίνηση ότι εκεί έγινε τακτική υποχώρηση, οργανωμένη υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Και στη συνέχεια ανελήφθη ο δεύτερος αντικειμενικός σκοπός, ο οποίος ήταν η κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντομπάς. Μετά από 6,5 μήνες αγώνα ουσιαστικά, ούτε αυτός ο στόχος επετεύχθηκε. Κατελήφθησαν βέβαια αρκετές περιοχές από πλευράς Ρώσων, αλλά η περιοχή ολόκληρη του Ντομπάς δεν καταλήφθηκε ακόμα. Οπότε και οι δυνάμεις περιέπεσαν πλέον σε μια αναμυντική διάταξη, σε έναν πόλεμο φθοράς, ανταλλαγής πυρών, κλπ. Και η επόμενη φάση, η επόμενη λογική, αν θέλετε, ροή του πολέμου θα ήταν οι αντεπιθέσεις εκ μέρους των αμυνωμένων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο αυτή του στατικού αγώνα, οργάνωσαν τις δυνάμεις τους και έκαναν αντεπιτεθήκαν σε δύο άξονες, στον άξονα της Χερσόνας στο νότο και στον άξονα εναντίον του της περιοχής του Χαρκόβου από βόρειο-ανατολικά. Και εδώ να πω ότι επέτυχαν οι Ουκρανοί αυτό που ονομάζουμε στη στρατηγική ορολογία στρατηγική παραπλάνηση. Ενώ δηλαδή αρχικά έδειξαν ότι η κυρία αντεπίθεση θα διεξαγόταν στην περιοχή της Χερσόνας, στο τέλος έγινε στην περιοχή του Χαρκόβου. Αποτέλεσμα αυτής της παραπλάνησης ήταν οι Ρώσοι να μετακινήσουν δυνάμεις από την περιοχή του και να τις μεταφέρουν στην περιοχή της Χερσόνας και έτσι να επιτευχθεί αυτή η ραγδαία προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων, η οποία οδήγησε σε κατάρρευση του μετώπου. Δηλαδή, εδώ έγινε μια υποχώρηση των Ρώσων, αλλά δεν έγινε συντεταγμένη. Έγινε υπομορφή άτακτης φυγής και εγκατάλειψη τεράστιου αριθμού πολεμικού υλικού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν καταληφθεί 300 περίπου άρματα μάχης των Ρώσων ανέπαφα, με τα πυρομαχικά τους μέσα κλπ. Ξέρετε, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν πλέον από τους Ουκρανούς, διότι είναι τα ίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν και οι Ουκρανοί. Είναι ρωσικής κατασκευής, ενδεχομένως σοβιετικής, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για εκπαίδευση.
Αυτή η εξέλιξη, πέραν των επιπτώσεων στο πεδίο της μάχης, είναι γνωστό ότι έχει επιπτώσεις και σε ευρύτερο πεδίο, στο ευρύτερο ευρωασιατικό, θα έλεγα, πεδίο. Και στο εσωτερικό της Ρωσίας, φαντάζομαι, ήδη αρχίσαν οι αντιδράσεις και από το στενό περιβάλλον του Πούτιν. Είδαμε τον Καντήροφ, έναν από τους στενότερους συνεργάτες, να ασκεί κριτική για την κατάσταση αυτή. Επίσης, δημοσιεύματα σε του φιλικού τύπου του Πούτιν επικρίνουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Θα έχει επιπτώσεις βέβαια και στους συμμάχους του Πούτιν. Είπατε προηγουμένως ότι έγινε συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Κινέζου, του Κινέζου πρόεδρου του Σιμπίν. Οπότε και εκεί οι σύμμαχοι πλέον θα αναθεωρήσουν ενδεχομένως τη στάση τους απέναντι στον Πούτιν. Βέβαια, η στάση της Κίνας ήταν αρκετά επιφυλακτική μέχρι σήμερα. Ναι, μεν στήριζε την Ρωσία, αλλά όχι στο βαθμό που ίσως θα περίμενε ο Πούτιν, με πολεμικό υλικό, πυρομαχικά κλπ. Τώρα με την εξέλιξη αυτή και όσα θα ακολουθήσουν, οι σύμμαχοι του Πούτιν ενδεχομένως, περιλαμβανομένως και της Τουρκίας, να αναθεωρήσουν την στάση του. Αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξουν επιπτώσεις, διότι κάποιες χώρες ευρωπαϊκές εκφράζαν αντιρρήσεις τελευταίως και στο θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης με οπλικά συστήματα του Πούτιν, αλλά και σε άλλα ζητήματα, κυρίως λόγω των επιπτώσεων στο φυσικό αέριο, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό κλπ. Βλέποντας τώρα αυτή την επιτυχία των Ουκρανών και το ενδεχόμενο να λήξει αυτός ο πόλεμος σχετικά νωρίς, ενδεχομένως να αναθεωρήσουν τη στάση τους αυτή. Άρα, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, τι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα η Ουκρανία, αν αυτή η εξέλιξη σημαίνει ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί να έρχεται να βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου αυτού, κύριε Πεντάρα. Τι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι Ουκρανοί? Κοιτάξτε, δεν είπα να βρισκόμαστε στο τέλος, είπα να μην διαρκέσει πολύ, διότι είναι μια επιτυχία των Ουκρανών, του Ουκρανικού στρατού. Κερδίθηκε μία μάχη, δεν κερδίθηκε ο πόλεμος. Κερδίθηκε ο πόλεμος, πρέπει να κερδιθούν πολλές μάχες και αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο. Εκείνο που πιστεύω τώρα θα κάνει η Ουκρανική κυβέρνηση είναι να εντείνει τις πιέσεις προς τη Δύση για περισσότερα οπλικά συστήματα, βλέποντας και την επιτυχία αυτή βέβαια και η Δύση, το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει την παράδοση σημαντικών και έξυπνων όπλων προς την Ουκρανία, έτσι ώστε να συνεχίσει την επιθετική της επιστροφή, όπως ονομάζεται, και την απελευθέρωση όλων των εδαφών τα οποία κατέλαβε η Ρωσία μετά τις 24 Φεβρουάριου. Άλιστα. Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ, κύριε Πεντάρα, την παρουσία σας στην εκπομπή. Θέλω να πούμε πέντε λόγια και για τα ελληνοτουρκικά. Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία. Είχαμε με τα μεσονύχτια υπερπτήση τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από το Γλάρο Αγαθονησίου. Ήταν η 55η, δεν κάνω λάθος, παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από την τουρκική πολεμική αεροπορία μέσα σε 24 ώρες. Με τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία, πόσο εύκολο είναι? Ναι, και πιθανό είναι ένα ατύχημα, κύριε Πεντάρα? Πάντοτε τα ατυχήματα είναι στην ημερησία διάταξη. Οι ατυχήματα συμβαίνουν παντού και στους δρόμους και στην προσωπική μας ζωή, πολύ περισσότερο όταν χειρίζεσαι τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία οι χειριστές πρέπει να παίρνουν αποφάσεις μέσα σε 10 δευτερολέπτου. Όσοι χειρίζονται αντιεροπορικά συστήματα, όσοι χειρίζονται σκάφη στη θάλασσα, κατά συνέπεια, ναι, είναι δυνατόν να συμβεί ένα θερμό επεισόδιο. Άλλωστε, στο Αιγαίο έχουν συμβεί στο παρελθόν τέτοια επεισόδια και μάλιστα έχουν καταρριφθεί και αεροσκάφη, και ελληνικά και τουρκικά. Αυτό είναι που προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν τη δεδομένη στιγμή? Ο Ερντογάν, εκείνο που επιδιώκει είναι ένα θερμό επεισόδιο, αλλά να το έχει προκαλέσει η Ελλάδα. Να μην έχει προκληθεί από την Τουρκία, ώστε να εμφανιστεί ως αμυνόμενος, να εμφανίσει την Ελλάδα ως επιτιθέμενη, να δικαιώσει δηλαδή αυτά όλα τα ψεύδι τα οποία διακηρύττει συνεχώς, ότι είναι η Ελλάδα η οποία προκαλεί, είναι η Ελλάδα η οποία κατέχει τουρκικό έδαφος, παραβιάζει τον εναέριο χώρο, εγκλωβίζει τα αεροσκάφη της κλπ. Αλλά ποτέ η ίδια, πιστεύω, δεν θα αποτολμήσει ή να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο, διότι δεν ξέρει αν θα κλιμακωθεί και αν τελικά
πρόκειται μια ελληνοτουρκική σύλλαξη που γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα η Τουρκία, γι' αυτό πιστεύω δεν θα το αποτολμήσει. Ναι, πάντως η Ελλάδα διαμηνεί ότι έχει τα όπλα αλλά και τις συμμαχίες. Ισχυρή και πραγματική σύμμαχος η Γαλλία, κύριε Πεντάρα? Η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκη άμυνας με τη Γαλλία, η οποία στο άρθρο 21 προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική αρρωγή στην περίπτωση που κάποια από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση από τρίτη χώρα. Άρα, ναι, η Γαλλία είναι υποχρεωμένη με βάση τη συμφωνία αυτή να τρέξει σε βοήθεια της Ελλάδας στην περίπτωση που δεχθεί τουρκική επίθεση εναντίον της κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πενταρά. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ελεύθερο το πλήρωμα ενός εκ των δύο ελληνικών πετρελαιοφόρων σύμφωνα με την ελληνική διπλωματία. Κύριε Δημητρίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου, και καλή τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για το πλήρωμα στο οποίο ανήκει και ο Κύπριος ναυτικός, κύριε Δημητρίου? Όχι, δεν πρόκειται για αυτό το πλήρωμα. Είναι για το άλλο πλοίο, το Δέλτα Ποσάιδον. Είναι δύο πλοία, δύο διαφορετικών εταιριών. Ο Κύπρος καπετάνιος βρίσκεται στο πλοίο Φούτεν Γόριο. Φαίνεται ότι το ένα πλοίο, η εταιρεία του ενός πλοίου, έχει καταλήξει σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση του Ιράν, έτσι ώστε να υπάρξει αντικατάσταση των πληρωμάτων του πλοίου. Και κάτι που ελπίζουμε ότι θα γίνει ακριβώς το ίδιο με την άλλη εταιρεία, να βρεθεί μια συμφωνία, να επιτευχθεί μια συμφωνία, έτσι ώστε να αφαιθεί το πλήρωμα και το πλοίο ελεύθερα. Υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποια γραφειοκρατία που δυστυχώς επιβραδύνει την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά οι ενέργειές μας στρέφονται προς την κατεύθυνση της άσκησης πιέσεων και προς την Ιρανική κυβέρνηση, αλλά και προς όλους τους άλλους εμπλεκομένους, έτσι ώστε να υπάρξει απελευθέρωση του πλοίου και του πληρώματος. Εσείς ως Υπουργείο εξακολουθείτε να έχετε επαφή με τον Κύπριο ναυτικό? Έχουμε επαφή με τον κύριο Κύπριο ναυτικό, έχουμε επαφή και με την οικογένειά του για να διαπιστώνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν περάσει τρεις μήνες και το θέμα καλά κρατεί. Ελπίζουμε, ευελπιστούμε, προσβλέπουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση που επικεντρώνουμε τις δικές μας προσπάθειες να αφαιθεί το συντομότερο ο Κύπρος καπετάνιος, αλλά και το πλήρωμα του πλοίου ελεύθερο. Να κάνει να έχουμε μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Και εσείς επίσης. Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με την ειδική ψυχολόγο Πέρσα Κορφιάτη για τις συνέπειες που έχουν στην οικογένεια οι οικονομικές δυσκολίες. Κύριε Κορφιάτη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε πώς αυτό επιδρά στην ψυχολογία μιας οικογένειας. Καταρχάς να πούμε ότι όταν αρχίσουν οι οικονομικές δυσκολίες, το πρώτο δέχτης είναι ο γονιός, ο οποίος έχει την ευθύνη να βοηθήσει το παιδί του, να το μεγαλώσει και να του προσφέρει αυτά που χρειάζεται. Δυστυχώς, αυτές τις δυσκολίες, το άγχος του γονιού μπορεί να μεταδοθεί χωρίς ο ίδιος να το θέλει στο παιδί. Αυτό που γίνεται, τα παιδιά αγχώνονται και πλάθουν δικά τους σενάρια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε στο παιδί, έτσι ώστε να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει ότι ο γονιός είναι εκεί γι' αυτό και ό,τι και αν συμβεί θα το δούμε με αισιοδοξία και με ασφάλεια περισσότερο. Δηλαδή, το τι γεννιέται για να ασφάλεις και τα άγχη στα παιδιά. Ναι, δηλαδή, τι είδους σενάρια μπορεί να φτιάξει ένα παιδί στο μυαλό του όταν μια οικογένεια βιώνει αυτή την κατάσταση? Το παιδί μπορεί να νιώσει ότι μπορεί να το διώξουν από το σπίτι του, μπορεί να νιώσει ότι μπορεί να χάσει τα πάντα, μπορεί να αλλάξει σχολείο, μπορεί να χάσει τους φίλους, θα μείνει στον δρόμο, δεν θα έχει να πιει, δεν θα έχει να φάει. Και δυστυχώς ακούσαμε ότι υπήρξε μια μητέρα στον τόπο μας που δεν είχε, λέει, αλλαντικά να δώσει στο παιδί της να του κάνει σάντουιτς, γιατί είχε μόνο 3 ευρώ στην τράπεζα. Άρα τι είναι σημαντικό να ξέρουμε κι εμείς είναι ότι όσοι γονείς έχουν τέτοια προβλήματα να αναζητήσουν βοήθεια. Υπάρχουν οι διάφοροι σύνδεσμοι που βοηθούν πραγματικά, γιατί ξέρετε, στην Κύπρο, όπως βλέπουμε στους μικρόκοσμους, ντρεπόμαστε να πούμε ότι έχουμε ανάγκη. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην νιώθουμε ενοχικοί ότι δεν είμαστε ικανοί γονείς.
Ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι η αξιοπρέπεια τους δεν τους επιτρέπει να ζητήσουν βοήθεια και νομίζω εκεί είναι το λάθος. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα και έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε να μην τους αγοράσουμε αλλαντικά ή, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι τυρί, μια φέτα τυρί και να τους φτιάξουμε ένα σάντουιτς. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπω πραγματικά ότι χαίρομαι που υπάρχουν είτε εστιατόρες που θα τελειώσουν τη δουλειά τους και θα τους απομείνουν φαγητά. Ξέρουν κάποιες οικογένειες και πραγματικά εγώ τους συγχαίρω για αυτό το έργο τους. Γιατί παρά να τα πετάξουν, λένε, στα σκουπίδια, υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά μπορούν να τροφοδοτούν με αυτά. Όπως επίσης να ξέρουν οι γονείς ότι υπάρχουν και άλλοι σύνδεσμοι που προσφέρουν ρουχισμό. Το ότι είναι σημαντικό στην επικοινωνία με τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, είναι σημαντικό να δούμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες του παιδιού να συζητήσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό επίσης να το εξηγήσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή, γιατί είμαστε και υπερπροστατευτικοί οι Κύπροι γονείς. Θέλουμε να μεγαλώσουμε σε μια γυάλινη, αν θέλουμε, ένα γυάλινο κουτί όπου δεν θα πληγωθούν, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Όταν μοιραστούμε μαζί τους τα οικονομικά προβλήματα, δεν είναι για να τα φορτώσουμε με έννοιες. Είναι για να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, θα τις υπερπηδήσουμε μαζί. Υπάρχει η αγάπη και η ενότητα μέσα στην οικογένεια, γιατί άκουσα πολύ. Ναι, τι γίνεται όμως και με το ίδιο το ζευγάρι, κυρία Κορφιάτη, γιατί λέτε ότι υπάρχει αγάπη. Μια τέτοια όμως κατάσταση, έτσι, μπορεί να φέρει άγχος και ένταση ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα και απειλείται, έτσι, η ηρεμία και η γαλήνη της οικογένειας. Αυτός είναι ένας μύθος, γιατί πιστεύω και το είδα και έμπρακτα στην πρακτική μου, ότι τα οικονομικά προβλήματα, όταν υπάρχει επικοινωνία με το ζευγάρι, υπάρχει συμπαράσταση. Το οικονομικό πρόβλημα που οδηγεί σε διαζύγιο ή σε δυσχέρεια είτε σε διαιτητικότητα είναι το ζευγάρι σε μια δυσχερή επικοινωνιακή ικανότητα. Δηλαδή θα φταίξει ο ένας τον άλλο, εσύ φταίς ή εσύ φταίς, εσύ το προκάλεσες αυτό το οικονομικό πρόβλημα και εκεί δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ των γονιών. Είδα τετραμελείς, πενταμελείς οικογένειες να μοιράζονται αυτά τα προβλήματα με αγάπη και αλληλοστήριξη. Άρα δεν είναι τα οικονομικά προβλήματα που θα προκαλέσουν αυτές τις δυσχέρειες στο ζευγάρι. Ναι. Τώρα, στην περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και δεν είναι μόνο το πρόβλημα του φαγητού, τι πρέπει να λένε στα παιδιά? Δηλαδή, τα παιδιά γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν έτσι απαιτήσεις, διάφορες απαιτήσεις. Είτε πρόκειται για αγορά παιχνιδιών, ειδών ένδυσης και υπόδησης ή άλλων υλικών αγαθών. Πώς τα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά όταν έρχονται και λένε «Εγώ θέλω αυτό το παιχνίδι, εγώ θέλω ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, φόρμες αθλητικές κτλ.» Ξεκινάμε με τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ξεκινάμε να τους λέμε ότι θα το κάνουμε αυτό ίσως στο τέλος του μήνα που θα έχουμε περισσότερα λεφτά γιατί θα πληρωθεί τότε ο μπαμπάς ή η μαμά. Δεν του λέμε κατευθείαν όχι ή δεν. Αν όντως θα είναι κατευθείαν όχι, πάλι θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, το παιδί θέλει νόημα και επεξήγηση έτσι ώστε να κάνει την επεξεργασία με το ίδιο του το μυαλουδάκι. Άρα, με τη διαπραγμάτευση καλλιεργούμε ακόμα μια δεξιότητα στο παιδί. Την υπομονή επίσης, γιατί τα παιδιά μας είναι και λίγο ανυπόμονα. Άρα, δεν μιλάμε με απεσιοδοξία. Διαπραγματευόμαστε με τα παιδιά και προσπαθούμε να τους δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, όσο και να ακούγεται ουτοπικό αυτή τη στιγμή. Το παιδί θέλει να νιώθει ασφάλεια. Υπάρχει ένα αύριο το οποίο περιμένουμε με υπομονή. Άρα είναι σημαντικό όσοι γονείς βρίσκονται σε αυτή τη δυσχέρεια να σκεφτούν ότι αν υπάρχει σωστή επικοινωνία με το παιδί δεν θα φτιάξει δύσκολα ένα σενάριο στο μυαλό του. Ναι. Ποια αρνητικά συναισθήματα, κυρία Κοφιάρη, μπορεί να βιώνει ένας γονέας ο οποίος δεν μπορεί να αντεπεξελθεί οικονομικά στις απαιτήσεις του παιδιού του? Καταρχάς θα νιώσει τις ενοχές τις οποίες έχω προαναφέρει, θα νιώσει την ανικανότητα και εκείνη τη στιγμή δεν είναι ανικανότητα, είναι ανυμπορία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χάσει τη δουλειά του, κάποιος μπορεί να είναι σε μια ασθένεια που δεν το επιτρέπει να δουλέψει. Μέχρι να έρθει εκείνο το βοήθημα από το κράτος, πραγματικά βλέπουμε πολύ δυσχερές συνθήκες. Άρα, σίγουρα θα νιώσουν ανικανότητα, θα νιώσουν απαξιότητα, κάποιες φορές χαμηλώνει και αυτό το εκτίμηση του γονιού. Δεν φταίνε όμως για αυτό που τους συμβαίνει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουν στο μυαλό τους ότι είναι η πιο σημαντική στον ψυχισμό του παιδιού τους.
Και αν αυτή είναι εύθραυστη, το παιδί νιώθει ανασφάλειες. Αν αυτή είναι γερή και δυνατή στα μάτια των παιδιών και τους βλέπουν μαχητικούς, τότε το παιδί θα βρίσκει και αυτό με τη σειρά του στις δυσκολίες που θα βρει μετέπειτα στην ενήλικη ζωή τρόπους επίλυσης. Οπότε το να μάθουμε να αναζητούμε βοήθεια και να λύνουμε τα προβλήματά μας είναι ένας τρόπος που και το παιδί θα το μάθει βλέποντας το γονιό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοφιάρτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου, Ντίνο Αγιομαμίτη, για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που προγραμματίζουν στο Προεδρικό. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγιομαμίτη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Για ποιο λόγο προχωράτε με τη διαμαρτυρία? Κύριε Φλωρίδου, τα ζητήματα της προστασίας και ευημερίας των ζώων είναι, από ό,τι φαίνεται, η τελευταία προτεραιότητα και όσον αφορά το κράτος, αλλά πολλές φορές και τους ίδιους τους πολίτες. Ο στόχος αυτής της κινητοποίησης είναι να στείλουμε ένα μήνυμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Mm-hmm. Καταρχήν ένα μήνυμα προς την κοινωνία για το τι σημαίνει συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Ότι ζούμε σε έναν πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε με άλλα πλάσματα και πρέπει και μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζί σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, σε συνθήκες αρμονίας άνθρωποι και ζώα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το δεύτερο μήνυμα είναι προς το ίδιο το κράτος. Ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμόζονται οι νομοθεσίες που υπάρχουν, ότι πρέπει να υπάρξει μια κρατική πολιτική στη διαχείριση των ζώων, αδέσποτων και δεσποζόμενων, ότι χρειάζονται να γίνουν προγράμματα στήρωσης για τα αδέσποτα, χρειάζονται να ενισχυθούν τα καταφύγια, χρειάζεται να ενισχυθούν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Αυτό το διπλό στόχο λοιπόν επιλέξαμε την 1η του Οκτώβρη. Η 1η του Οκτώβρη είναι και συνδεδεμένη με τις 4 του Οκτώβρη που είναι η ημέρα για τα ζώα. Επιλέξαμε την 1η του Οκτώβρη γιατί είναι αργία, θα είναι πιο εύκολο για κόσμο όπως οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και ελπίζουμε και θέλουμε να είναι μια μεγάλη, δυνατή κινητοποίηση που να στείλει αυτό το μήνυμα δυνατά. Μάλιστα. Έχετε καλέσει και τις φιλοζωικές οργανώσεις σε συνάντηση 17 του μήνα, του Σεπτέμβρη, για να οργανωθεί καλύτερα αυτή η κινητοποίηση, κύριε Γιωμαμίτη. Ναι, βέβαια. Έχουμε καλέσει όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις και όχι μόνο οργανώσεις, ομάδες, άτομα που ασχολούνται με τα ζώα, κόμματα που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, για να έρθουν να συνδιοργανώσουμε την εκδήλωση. Η συνάντηση γίνεται αυτό το Σάββατο, στις 17 δηλαδή, η ώρα 5 το απόγευμα στο Κέντρο Βασιλικής στη Χειροκητία, και καλούμε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν να συνδιοργανώσουμε, να επεξεργαστούμε τα αιτήματα μας, να επεξεργαστούμε την ίδια την πορεία, γιατί θα είναι μια πορεία που ελπίζουμε ότι θα έχει και διάφορα happenings, θα έχει μια σειρά από πράγματα που να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου και να μπορέσουν να στείλουν δυνατά και το μήνυμα που θέλουν. Ναι. Από όλα τα προβλήματα που εντοπίζετε, ποια είναι κατά την άποψή σας τα κυριότερα όσον αφορά την προστασία και την ευημερία των ζώων στη χώρα μας? Θα κατέτασα στην πρώτη θέση την μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι μετά από πολλούς αγώνες, τους οποίους η Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου δίνει από το 2005, καταφέραμε να έχουμε μια σχετικά καλή νομοθεσία, από τις σχετικά καλές σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε σχέση με την προστασία και ευημερία των ζώων. Αυτή η νομοθεσία όμως δεν εφαρμόζεται. Θα σας δώσω απλά παραδείγματα. Έχει δημιουργηθεί αστυνομία ζώων. Ο κόσμος άκουσε αστυνομία ζώων και χάρηκε ότι θα είναι ένα σώμα που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Η αστυνομία ζώων αποτελείται από 16 άτομα για ολόκληρη την Κύπρο, από τους οποίους δουλεύουν 7, γιατί είναι με βάρδιες. 7 άτομα από τα οποία είναι φιλότιμα, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Έχω μιλήσει με αυτούς και όταν με παίρνει ένας από την αστυνομία ζώων και μου λέει: «Κύριε Ντίνο, έχω από τότε που αναλάβαμε το Μάη μέχρι τα Χριστούγεννα 600 καταγγελίες, ό,τι θα τις διερευνήσω?» Και χρειάζεται να πάω να διερευνήσω μια καταγγελία στην Κοκκινοτρουμιθιά, από εδώ, από εκεί. Πότε θα τα διερευνήσω, πότε θα ανοίξω υποθέσεις κτλ. Άρα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ακριβώς. Η εφαρμογή της νομοθεσίας και η ύπαρξη ενός οργάνου που να επιβάλλει αυτή την νομοθεσία. Γιατί σας διαβεβαιώ, η αστυνομία ζώων είναι ανεπαρκέστατη και ταυτόχρονα λειτουργήσε και σαν άλοθη για την υπόλοιπη αστυνομία, για τα αστυνομικά τμήματα δηλαδή, σε όλες τις επαρχίες, για να μην κάνουν τίποτα ήδη. Παίρνεις την αστυνομία για να καταγγείλεις ένα
ποινικό αδίκημα, γιατί είναι ποινικά αδικήματα οι κακοποιήσεις. Και σου λένε πρέπει να αποταθείς στην αστυνομία. Ναι, αποταθείτε στην αστυνομία ζών. Ναι. Δοκιμάστε να πάρετε την αστυνομία ζών. Αν σας απαντήσουν το τηλέφωνο, εγώ δέχομαι να πω ένα τραγούδι φωναχτά. Ναι, κυρία Γιώμα, μην την ρωτήσω κάτι. Η κακοποίηση ζών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε και στα προηγούμενα, απλά δεν έβγαιναν τα περιστατικά αυτά στο φως της δημοσιότητας? Όχι, δεν έχει αυξηθεί, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν έχει αυξηθεί η κακοποίηση των ζών. Εκείνο που έχει αυξηθεί είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πολύ περισσότερος κόσμος ασχολείται πλέον με την προστασία και ευημερία των ζώων. Είναι πιο ευαισθητοποιημένος ο κόσμος. Ναι. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός αυτών των ατόμων. Και δεύτερο, έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αυτού του κόσμου ώστε να τα καταγγέλει πια αυτά τα περιστατικά. Mm-hmm. Στο παρελθόν πήγαινες να κάνεις μια καταγγελία. Η αντιμετώπιση που είχες περίπου σε δούλευα, σε κοροϊδεύα και έλεγες τι να ξαναπάω. Οπότε το κατάπινες. Σήμερα ο κόσμος επιμένει. Κάνει καταγγελίες παρά το ότι πολλές φορές έχει απογοητευτεί. Αλλά δεν έχουν αυξηθεί τα περιστατικά, έχουν αυξηθεί το γεγονός ότι βγαίνουν στη φόρα πλέον. Αποκαλύπτονται. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν πολύ περισσότερες τρόποι και δυνατότητες να βγουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήθελα και μια κουβέντα έτσι για τα καταφύγια. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, κυρία Γιωμαμίτη? Τα καταφύγια χρειάζονται όλα ενίσχυση. Υπήρξε ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση για τη χορηγία, για τη δόση μιας χορηγίας στα καταφύγια για να κάνουν βελτιώσεις, αλλά η νομοθεσία προνοεί πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή προϋποθέτει πολυατομικές άδειες, προϋποθέτει υποστατικά χώρους για να έχεις ένα καθοσπρέπει καταφύγιο, προϋποθέτει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πραγματικά η ενίσχυση του κράτους, χρειάζεται παρέμβαση. Το πιο σημαντικό όμως, κυρία Φλωρίδου, δεν είναι να κάνουμε καταφύγιο. Δεν είναι να αμαζεύουμε τα δέσποτα σε καταφύγια, είτε αυτά είναι σκύλοι, είτε αυτά είναι γάτες. Το πιο σημαντικό είναι να ασταματήσουμε να έχουμε αδέσποτα. Mm-hmm. Άκουγα την προηγούμενη σας συζήτηση που είχατε για τα παιδιά που θέλουν, άκουσα το τελευταίο μέρος, για τα παιδιά που θέλουν τα δώρα. Ξέρετε πώς προκύπτουν οι αδέσποτοι σκύλοι? Ένας από τους λόγους που προκύπτουν. Ένας από τους λόγους είναι και τα παιδάκια που ζητάνε σκυλάκια και στη συνέχεια τα βαριούνται, δεν τα θέλουν, δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και τα αφήνουν στους δρόμους. Το γνωρίζουμε, κύριε Γιωμαμίτη, αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί το γεγονός ότι οι σκύλοι σήμερα εγγράφονται στην ηλικία των 6 μηνών. Δίνει περιθώριο 6 μήνες σε αυτόν που θα πάρει ένα σκύλο, να τον πάρει, να τον πάρει στο έξω, να τον δοκιμάσει, ειδικά αν είναι κυνηγός και θέλει ένα καλό κυνηγετικό, αν δεν το κάνει τον εγκαταλείπει στον δρόμο και φεύγει. Εμείς επιμένουμε στην τροποποίηση που είναι αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι έχει περάσει από το Προεδρικό και θα πάει στη Βουλή, να ψηφιστούν όλα αυτά και η εγγραφή να γίνεται στους 3 μήνες. Έτσι κάποιος που θα πάρει ένα σκυλί, είναι φοβερό δηλαδή, εμείς έχουμε ένα απλό τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζώων. Τα ονομάζουμε κατοικίδια γιατί αποτελούν μέρος της οικογένειας μας, της κατοικίας μας. Είναι ένα μέλος της οικογένειας μας. Σκεφτήκατε ποτέ κάποιον ο οποίος υιοθετεί ένα μωρό και επειδή το μωρό κλαίει συνέχεια, το παίρνει και το πετάσει? Αυτό κάνει με ένα σκυλί. Υιοθετεί ένα σκυλί, ανακαλύπτει ότι το σκυλί για κάποιο λόγο κλαίει συνέχεια και το παίρνει και το πετάει. Να. Θα έκανε ποτέ το ίδιο με το παιδί του? Όχι. Ποτέ. Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ότι τα ζώα είναι εκτός από μέρος της ζωής μας και του οικοσυστήματος και του πλανήτη με τον οποίο τα μοιραζόμαστε, είναι και μέλη της οικογένειας μας. Μα είναι και ψυχούλες, κυρία Γιωμαμίτη, και αντιλαμβάνονται τα πάντα, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί έχω και εγώ κατοικίδια στο σπίτι και ξέρω πώς είναι. Δεκάδες παραδείγματα πώς έχουν λειτουργήσει θεραπευτικά για ανθρώπους οι οποίοι είχαν διάφορα ειδών προβλήματα. Ένα ζώο είναι μια πραγματική συντροφιά. Είναι, το μάλιστα. Δεν του ζητά τίποτε και σου επιστρέφει τα πάντα στο πολλαπλάσιο. Ακριβώς. Λοιπόν, 1η του Οκτώβρη είπαμε, η διαμαρτυρία σας, έτσι, έξω από το Προεδρικό. Η διαμαρτυρία θα γίνει στη Λευκοσία, θα είναι πορεία από το... Θα συγκεντρωθούμε στο πάρκινγκ του Υπουργείου Εσωτερικών και θα πορευτούμε προς το Προεδρικό. Τι ώρα, κύριε Γιωμαμίτη, στις... Στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και καλούμε και όσους θέλουν να έρθουν να το συνδιοργανώσουν, οργανώσεις, άτομα, εθελοντές, αυτό το Σάββατο στη χειροκοιτία στο κέντρο Βασιλική, πάλι η ώρα 5, να έρθουν να το συνδιοργανώσουμε, να φέρουν και τις ιδέες τους για να κάνουμε μια ενωτική, μεγάλη
κοινή εκδήλωση για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμαρχο Λευκονίκου, Ζήνα Λισάνδρου Παναγίδη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λισάνδρου. Καλό μεσημέρι, αγαπημένη μου Στέφανη. Εσείς, τι γίνεσαι? Είμαι μια χαρά. Εσείς έχετε κάποιο κατοικίδιο? Ναι. Ναι. Ο γιος μου ήθελε και πήρε χάσκι. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που μας λέει. Αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που μας είπε τώρα ο κύριος Άγιο Μαμίτης για το τι πρέπει να γίνει, γιατί πραγματικά είναι συντροφιά τα κατοικίδια, είναι μέλη της οικογένειάς μας και πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, κύριε Αλεξάνδρου μου. Απορρίφθηκε το αίτημα για θεία λειτουργία στο εξοκλήσι του Δημίου Σταυρού στο κατεχόμενο Λευκόνικο στις 10 Σεπτεμβρίου. Πώς σχολιάζετε εσείς τη στάση των κατοχικών αρχών? Καλή μου Στέφανη, δεν είναι η πρώτη φορά που μας το έχουν κάνει, όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους κατεχόμενους δήμους και τις κατεχόμενες κοινότητες. Τις πιο πολλές φορές η απάντησή τους είναι αρνητική. Εμείς θα επιμένουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές μέχρι να καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο. Ελπίζουμε ότι με τις πολλές φορές θα συγκινηθούν και θα μας αφήσουν. Ναι, να πούμε ότι... να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία τελικά τελέστηκε στο Ιερό Ναό Αγίας Θέκλας. Ναι, και υπάρχει και ένα θέμα με τη συντήρηση της Εκκλησίας του Σωτήρος. Έχουν γίνει κάποια διαβήματα, κυρία Αλεξάνδρου. Η Εκκλησία του Σωτήρος μας είναι μια πολύ όμορφη εκκλησία, βέβαια δεν είναι έτσι τόσο επιβλητική όπως είναι η Εκκλησία του Αρχαγγέλου μας, που αν θυμάσαι την είχαμε, μας την έχει επιτροπή να είναι καλά, μας την έχουν αναστηλώσει. Ο Σωτήρας μας είναι πιο μικρή εκκλησία, είναι της κάτω γειτονιάς, είναι η εκκλησία των δικών μου παιδικών χρόνων και εφηβικών. Ο ηλιακός, όπως λέμε αυτό το εξωτερικό γύρω-γύρω από την εκκλησία, ο ηλιακός είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Και επήγει με αυτοχρηματοδότηση βέβαια. Έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον αγαπημένο μας τον κύριο Σόντοκτορή, ο οποίος μου είπε ότι μπορούμε, η Επιτροπή δεν μπορεί πλέον. Εμείς τους ευγνωμονούμε, μας έχουν αναστηλώσει τη μεγάλη μας εκκλησία με αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή μπορούν να μας ετοιμάσουν την κοστολόγηση και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε εμείς ως Δήμος, ως Σωματείος Λευκονικιάτες και της Κύπρου και της Ελλάδας να μαζέψουμε όσο ποσό χρειαστεί, γιατί επήγει πράγματι η συντήρησή της. Δεν γίνεται να πέσει το γύρο, το εξωτερικό μέρος της Εκκλησίας. Ήδη δηλαδή φτάσαμε στο 12 παρά 5. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κυρία Λισάνδρου. Έχουμε και ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Σας χάνουμε, δεν είναι τόσο καλή. Ευχαριστώ όμως για αυτά που μας είπατε. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Εκτός συνόρων σε ισχύ είναι από το βράδυ της Τετάρτης η εκεχηρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας του Αρμενικού Συμβουλίου Ασφαλείας Αρμέν Γκριγκόριαν. Από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τη συμφωνία εκεχηρίας, υπογραμμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν σταμάτησαν από το βράδυ της Τετάρτης μετά την επίτευξη συμφωνίας για εκεχηρία. Όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας του Αρμενικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αρμέν Γκρικοριάν, η κατάπαυση του πυρός επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της διεθνούς κοινότητας και τέθηκε σε ισχύ από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης, από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν δεν υπήρχε επιβεβαίωση για τη συμφωνία εκεχηρίας, αλλά δεν υπήρχαν πλέον και αναφορές για εχθροπραξίες. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι περισσότεροι από 100 Αρμένοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες των τελευταίων ημερών. Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερβαϊτζάν ανακοίνωσε το θάνατο 54 δικών του στρατιωτών. Η μία χώρα επιρρύπτει τις ευθύνες στην άλλη για αυτόν τον νέο κύκλο βίας, ο οποίος ανησυχεί έντονα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περιπλέκει ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση με την ενεργειακή κρίση. Αυτή η σύγκρουση δεν έχει νόημα. Κοστίζει ανθρώπινες ζωές και πρέπει να επιληθεί ειρηνικά μεταξύ των δύο κρατών. Οι ελπίδες που τουλάχιστον υπήρχαν τώρα φυσικά και κινδυνεύουν.
Ωστόσο, πρέπει να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης από την πλευρά της χώρας μας και πολλών άλλων, για να καταστεί δυνατή μια τέτοια ειρηνική ανάπτυξη μεταξύ των χωρών. Η διαμάχη μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών για την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ οδήγησε σε πολέμους στις δεκαετίες του 80 και του 90, αρκετές συγκρούσεις έκτοτε, αλλά και έναν διάρκειας 6 εβδομάδων πόλεμο πριν 2 χρόνια. Αν και διεθνώς η περιοχή αναγνωρίζεται ως τμήμα του Αζερβαϊτζάν, κατοικείται κυρίως από Αρμένιους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα σήμερα δύο σημαντικά πορίσματα. Ευθύνες σε αστυνομικούς για το θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου. Στην νομική υπηρεσία εντός της ημέρας και το πόρισμα Εμιλιανίδη για τις καταγγελίες Αριστοτέλους. Υποθέσεις πολιτογραφήσεων που αφορούν πέραν των 20 επενδυτών ενώπιον των αρχών. Σύσκεψη στην νομική υπηρεσία με τον αρχηγό αστυνομίας. Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο. Μαθητής ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του σε γυμνάσιο στη Λεμεσό. Έρευνα για το περιστατικό από το Υπουργείο Παιδείας. Μένονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία. Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουρές χιλιομέτρων στο Westminster για το ίστατο χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Στην κηδεία της Βασίλισσας ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ατύχημα στο ναυάγιο Ζινοβία στο νοσοκομείο Δίτης. Εντοπισμός μεγάλου χρηματικού ποσού και ναρκωτικών στην Λεμεσό. 5 συλλήψεις. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Capital στις 6 το απόγευμα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στη 1 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.